Λοιπόν, ξεκινώ και τη βιντεοσκόπηση, ξεκινάει και η συνάντησή μας, αγαπημένοι, οι υπόλοιποι θα συνδεθούν κατά τη διάρκεια, πάρα πολύ χαρούμενοι, που αυτό το βράδυ, από ό,τι λένε, το πρώτο χειμωνιάτικο βράδυ αυτού του παράξενου χειμώνα, όπου αργότερα θα πέσουν και οι θερμοκρασίες, εμείς σήμερα θα ταξιδέψουμε στο Αιγαίο με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Όταν ο Βασίλης μου έστειλε τις φωτογραφίες μέσα από τις οποίες παίρνει κανείς μια γεύση για τα πράγματα τα οποία θα μας εξηγήσει, θα ερμηνεύσει απόψε, πραγματικά είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Είναι απίστευτο το τι μπορεί να κρύβουν οι τόποι και έρχονται οι επιστήμες αυτό το πράγμα να το φωτίσουν. Πολλές φορές έχω πει για τη γενναιοδωρία του Βασίλη, ο οποίος βγάζει τη γνώση, αυτή την ειδική γνώση έξω από το Πανεπιστήμιο και τη μοιράζεται μαζί μας. Δεν έχω λόγια να τον ευχαριστήσω για αυτή τη βραδιά την οποία την προσφέρει χωρίς συμμετοχή σε όλους μας. Αγαπημένο μου Βασίλη, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Η συνάντησή μας ξεκινά. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ, Εύη. Ευχαριστώ την πλατφόρμα Rembrandt and the Cut και το Θεσσαλονίκη Walking Tours. Συνεργαζόμαστε εδώ και πάνω από 2 χρόνια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι συνεργάτης και κοινωνός αυτού του εγχειρήματος που κάνετε στο Rembrandt and the Cut, διαμορφώνοντας μία γνώση, επικοινωνώντας μία γνώση με πάρα πολύ κόσμο σε διάφορα αντικείμενα, και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα άγνωστο αντικείμενο, τη γεωλογία, αλλά προσοχή, δεν θα σας κουράσω με γεωλογικά φαινόμενα. Λίγο στην αρχή θα προσπαθήσω να εξηγήσω κάποια πράγματα για το Αιγαίο. Θα μπούμε να ερμηνεύσουμε γιατί στο Αιγαίο, γιατί αυτή η τεράστια εξέλιξη ενός πολιτισμού που ξεκίνησε τα προϊστορικά χρόνια και συνεχίζεται και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και εσάς από όλο τον κόσμο, από την Θεσσαλονίκη, όλη την Ελλάδα, την Ευρώπη, από πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Έχουμε τη δυνατότητα μέσω αυτής της πλατφόρμας του Zoom να επικοινωνούμε, και αυτό τουλάχιστον είναι το αισιόδοξο σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές πανδημίας που περνάμε, κάτι που έχει κρατήσει 1 χρόνο. Θα σας πω για πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το φωτογραφικό υλικό είναι δικό μου, εκτός από όταν είναι από κάποια άλλη πηγή, αυτή η πηγή αναγράφεται. Επίσης τα μοντέλα, τα γεωλογικά, αυτά τα οποία είναι δικά μου ή από τις δικές μου δημοσιεύσεις με άλλους συναδέλφους, αναφέρονται όπως αναφέρονται και οι πηγές από άλλες δημοσιεύσεις. Το αντικείμενό μου είναι η κοιτασματολογία. Είναι κάτι που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο, αλλά για να διδάξεις στο Πανεπιστήμιο πρέπει να ερευνήσεις, να μελετήσεις, να δημοσιεύσεις, και αυτά τα συμπεράσματα από τις έρευνες, τις πρωτότυπες έρευνες που κάνεις, τα διδάσκεις στους φοιτητές. Έτσι λοιπόν η κοιτασματολογία είναι το αντικείμενο της αναζήτησης κοιτασμάτων. Όμως σε ποιο επίπεδο της αναζήτησης κοιτασμάτων, για να πούμε πόσο χρυσό και πόσο χαλκό έχουμε σε μια περιοχή για να πάμε να το εκμεταλλευτούμε? Όχι, αυτό θα το κάνει μια εταιρεία που θα επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να φτάσει στο σημείο να αρχίσει να εξορίσει και να βγάζει τις πρώτες ύλες. Τι είναι το κοίτασμα? Κοίτασμα είναι η συγκέντρωση κάποιων χρήσιμων ορυκτών πρώτων υλών στο στερεόφυλλο της γης. Είτε αυτά είναι μέταλλα, είτε είναι βιομηχανικά ορυκτά, είτε είναι πετρώματα, διακοσμητικά πετρώματα, γιατί αυτά τα συστατικά δεν βρίσκονται οπουδήποτε στο στερεόφυλλο της γης. Θα πρέπει να υπάρχουν οι συγκεντρώσεις. Και αυτό λοιπόν είναι το κοίτασμα. Εμείς λοιπόν στην κοιτασματολογία βρίσκουμε πού έχουμε τέτοιες συγκεντρώσεις και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε για ποιον λόγο δημιουργήθηκαν αυτές οι συγκεντρώσεις, για ποιον λόγο δηλαδή κάποια μέταλλα βρεθήκανε κοντά στο στερεόφυλλο της γης, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να μπούμε είτε με υπόγειες εξορίξεις είτε με υπαίθριες εξορίξεις και να τα
να τα πάρουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε ως πρώτες ύλες. Άρα λοιπόν διάφοροι μελετούμε τα κοιτάσματα και δημιουργούνται αυτά τα μοντέλα. Εδώ πέρα βλέπουμε μια τομή και κοιτάξτε λίγο την κλίμακα. Είναι 1 χιλιόμετρο σε βάθος και 1 χιλιόμετρο σε πλάτος. Άρα αυτό το μοντέλο αφορά πολλά χιλιόμετρα τόσο σε βάθος όσο και σε πλάτος. Τα μέταλλα φτάνουν κοντά στην επιφάνεια της Γης και εμείς ερχόμαστε να τα εξορίξουμε. Αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε στην κοιτασματολογία, για ποιον λόγο, με ποιες διεργασίες γίνονται αυτές οι συγκεντρώσεις των μετάλλων. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί όπως βλέπουμε από αυτό το διάγραμμα, δεν υπάρχει μόνο ένα κοιτάσμα. Με την αφορμή της δημιουργίας ενός κοιτάσματος σχηματίζονται και άλλα πολλά κοιτάσματα στην ευρύτερη περιοχή και βλέπετε εδώ πέρα πάρα πολλά μέταλλα, ψευδάργυρο, χαλκό, χρυσό, άργυρο κτλ. Από τη μεγάλη κλίμακα πάμε σε μια πάρα πολύ μικρή κλίμακα. Κοιτάξτε λίγο την μπάρα, είναι 20 μικρά του μέτρου. 20 μικρά του μέτρου σημαίνει 20 χιλιοστά του χιλιοστού. Αυτό εδώ το ρευστό έγκλεισμα από το Λαύριο μας δείχνει ακριβώς με ποιον τρόπο λειτουργούν τα ρευστά, τα διαλύματα μέσα στο στερεόφλοιο της Γης για να πάρουν τα μέταλλα από τα έγκατα της Γης, από τον στερεόφλοιο της Γης και να τα μεταφέρουν κοντά στην επιφάνεια. Γιατί αν δεν γινόταν αυτό, τότε εμείς δεν θα μπορούσαμε να είχαμε πρόσβαση στα μέταλλα. Σε αυτό το πολύ πολύ μικρό ρευστό έγκλεισμα, το οποίο τι είναι, είναι μια παγίδευση του αρχικού ρευστού από το οποίο σχηματίστηκε το κοίτασμα του Λαυρίου, το οποίο αυτό έγινε πριν από 7,5 με 8 εκατομμύρια χρόνια. Άρα αυτό εδώ το έγκλεισμα υπάρχει εκεί μέσα 7 εκατομμύρια χρόνια. Εμείς το μελετούμε με μικροσκόπιο διερχόμενου φωτός, η φωτεινή πηγή είναι κάτω, το παρασκεύασμα που μελετούμε αυτό εδώ είναι στη μέση και εμείς οι παρατηρητές είμαστε από πάνω. Άρα περνάει το φως μέσα από το πέτρωμα το οποίο μελετούμε. Τι θέλει να μας δείξει αυτό εδώ το ρευστό έγκλεισμα? Θέλει να μας πει ότι στη θερμοκρασία δωματίου 25 βαθμοί περίπου Κελσίου, το αρχικό ρευστό το οποίο ήταν σε μία φάση, ένα υγρό διάλειμμα, σήμερα είναι μία αέρια φάση νερού, ένα υγρό νερού το οποίο έχει διαλυμένα άλατα, ένας κρίσταλος αλίτη με γιώτα, χλωριούχο νάτριο, δηλαδή ορυκτό άλας, ένας κρίσταλος σιλβίτη, χλωριούχο κάλιο, ένας κρίσταλος αιματίτη και ένας κρίσταλος χαλκοπυρίτη. Όταν αρχίζουμε να το θερμαίνουμε αυτό, γιατί αυτό κάνω εγώ στην πραγματικότητα, θερμαίνω το ρευστό αυτό έγκλεισμα μέχρι τους 600 βαθμούς Κελσίου και το παγώνω μέχρι τους μείον 180 βαθμούς Κελσίου. Σιγά σιγά μία υφάσεις όταν θερμαίνω το ρευστό έγκλεισμα φεύγουν, εξαφανίζονται, δηλαδή ομογενοποιούνται. Στην αρχή ο σιλβίτης μπαίνει μέσα στο νερό, ο αλίτης και αυτός με την αύξηση της θερμοκρασίας διαλύεται, μπαίνει και αυτό στο νερό και κάποια στιγμή εξαφανίζεται και η αέρια φυσαλίδα. Και τι έχω ένα υγρό διάλειμμα με δύο μικρά κρυσταλάκια, τον αιματίτη και τον χαλκοπύρητη. Το συγκλονιστικό σε όλη αυτή την ιστορία, εκτός ότι για κάθε ρευστό έγκλεισμα που μελετάω, να σας πω την αλήθεια, η αγωνία μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τι θα μου πει, γιατί μου μιλάει το ρευστό αυτό έγκλεισμα. Μου λέει, εγώ σχηματίστηκα στους 500 βαθμούς. Αυτό το ρευστό έγκλεισμα στο Λαύριο σχηματίστηκε στους 450 βαθμούς Κελσίου από ένα διάλειμμα το οποίο ήταν πάρα πολύ περίπλοκο, με πολλά μέταλλα και πολλά στοιχεία. Μόνο στα αυτά τα 30 μικρά του μέτρου βλέπουμε υδρογόνο, οξυγόνο, νάτριο, κάλιο, χλώριο, χαλκό, σίδηρο και θείο. 8 διαφορετικά στοιχεία συγκεντρωμένα σε αυτό εδώ το μικρό παγιδευμένο έγκλεισμα. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αν δεν υπήρχαν τα ρευστά, τα υδροθερμικά διαλύματα και το χλώριο, το οποίο χλώριο πιάνει από το χεράκι τα μέταλλα και από τα πολύ βαθιά τμήματα του στερεόφλοιου της Γης, μαζί με τα μάγματα, μαζί με το μαγματισμό που δημιουργείται, ανεβάζει
τα μέταλλα και τα φέρνει κοντά στην επιφάνεια της γης. Αυτό γίνεται από ένα βάθος 15 χιλιόμετρων, 20 χιλιόμετρων, 10 χιλιόμετρων. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτά τα βάθη για να βρούμε τα μέταλλα. Το βαθύτερο μεταλλείο που υπάρχει στον κόσμο είναι στη Νότια Αφρική με ένα βάθος 3.200 μέτρα. Και εκεί οι συνθήκες είναι περίπου 50 βαθμοί Κελσίου. Φυσικά τώρα έχουν αναπτυχθεί τα ρομποτικά συστήματα και οι εξορίξεις μπορούν να φτάσουν σε ακόμα βαθύτερα σημεία, αλλά ο άνθρωπος όμως από την αρχή που άρχισε τον πολιτισμό του στα νεολιθικά χρόνια και στην εποχή του Χαλκού που χρειαζόταν τα μέταλλα, δεν θα τα είχε. Και έτσι λοιπόν δεν θα ξέραμε πώς θα ήταν η εξέλιξη του πολιτισμού. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι όλες αυτές οι μαγικές διεργασίες, οι συγκλονιστικές διεργασίες που συντελούνται στο στερεόφυλλο της γης είναι αυτές που βοηθούν τον άνθρωπο. Αν θέλουμε να πούμε ότι η φύση, η ίδια η γη, έδωσε αυτό το θείο δώρο στον άνθρωπο για να μπορεί να έχει πρόσβαση στα μέταλλα. Αυτή είναι μια δημοσίευση που κάναμε με τον συνάδελφό μου και συνεργάτη μου, τον Παναγιώτη τον Βουδούρη. Με τον Παναγιώτη συνεργαζόμαστε από το 2004 πάρα πολύ στενά. Έχουμε δημοσιεύσει δεκάδες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχουμε δέσει πάρα πολύ καλά και με τους υποψήφιους διδάκτορές μας, με τους συνεργάτες μας, με τους συνεργάτες από το εξωτερικό. Κάνουμε ένα πλήθος μελετών σε όλο το Αιγαίο. Μία παρένθεση. Αυτή τη στιγμή, αν χτυπήσετε στο Σκόπους, που είναι η μεγαλύτερη βάση επιστημονικών εργασιών σε όλο τον κόσμο, και χτυπήσετε Αιγαίο και γεωλογία στα αγγλικά, Aegean Geology, κάθε χρόνο δημοσιεύονται πάνω από 1.000 εργασίες για αυτήν την πολύ πολύ μικρή περιοχή του κόσμου. Πάνω από 1.000 γεωλογικές εργασίες. Αυτό είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Αυτή η δημοσίευσή μας το 2017 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών, γιατί έδωσε πολλές ερμηνείες για το πώς σχηματίστηκαν πριν από λίγα εκατομμύρια χρόνια και μέχρι σήμερα πολλά κοιτάσματα στην Ελλάδα. Κοιτάσματα χρυσού, αργύρου, χαλκού, μολύβδου, σεδαργύρου και πολλών σπανίων μετάλλων. Βλέπουμε εδώ πέρα μια μείωση της ηλικίας από την βόρειο-ανατολική Ελλάδα, τη μάζα της Ροδόπης και Σερβομακεδονική, όπως την ονομάζουμε στη γεωλογία, από τα 33 εκατομμύρια χρόνια μέχρι τα 18, στο νότιο Αιγαίο στα 14 εκατομμύρια χρόνια έως σήμερα. Πολύ γρήγορα να σας πω λιγάκι το γεωτεκτονικό αυτό μοντέλο, το γεωδυναμικό, το οποίο είναι κάτι συνταρακτικό, κάτι μοναδικό, που δεν το βλέπουμε σε άλλα μέρη του κόσμου. Το βλέπουμε, αλλά όχι όμως σε τόση πολύ αντιπροσωπευτική εικόνα. Αυτό είναι ένα τρισδιάστατο διάγραμμα, το οποίο τι μας λέει? Ότι εδώ και 50 εκατομμύρια χρόνια, στον χώρο του Αιγαίου, η Αφρικανική πλάκα κινείται προς τα βόρεια, η Ευρασιατική προς τα νότια, πάνε να συγκρουστούν. Αυτή η σύγκρουση έχει ολοκληρωθεί σε όλο στο μισό πλανήτη, από τα Πυρηναία Όρη και μέχρι τα Ιμαλάια και την Κίνα. Ολοκληρώθηκε η σύγκρουση και σηκώθηκαν αυτές οι τεράστιες οροσειρές. Όμως το Αιγαίο δεν ολοκληρώθηκε. Εδώ που βλέπετε αυτό το λευκό σαν σύννεφο, είναι το τελευταίο τμήμα του ωκεανού της Τιθίος. Αυτός ο ωκεανός που λειτουργήσε για τουλάχιστον 200-250 εκατομμύρια χρόνια, και σήμερα αυτό το τελευταίο τμήμα στη Μεσόγειο, κάτω από την Κρήτη, βυθίζεται αφού σμπρώχνεται προς τα βόρεια από την Αφρική, βυθίζεται λοιπόν μέσα στο Μανδύα. Και εδώ γίνεται κάτι μαγικό, κάτι εκπληκτικό. Η πλάκα αυτή, επειδή μπαίνει στο Μανδύα, ο Μανδύας είναι κάτι σαν πλαστελίνη, ένα ημιπλαστικό υλικό, μπαίνει μέσα, έχει πολύ μεγάλο βάρος και γυρνάει προς τα πίσω, οπισθοχωρεί. Αυτό που λέμε slab rollback. Αυτή η κίνηση δίνει τη δυνατότητα στο Μανδύα να ανέβει σε πολύ μικρά βάθη και άρα λοιπόν να φέρει μάγματα και πολλά μέταλλα προς την επιφάνεια. Ταυτόχρονα όμως στην επιφάνεια συμβαίνει κάτι το οποίο μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά στη γεωλογία είναι πολύ καλά αντιληπτό. Είναι μία έκταση, ένα τέντομα που έχει ως αποτέλεσμα τα ανώτερα τμήματα του φλοιού να γλιστράνε και να διαφεύγουν και τα κατώτερα
τμήματα να ανεβαίνουν προς τα πάνω και σιγά σιγά να γίνονται κάποιες οροσειρές. Αυτό γίνεται κατά μήκος αυτών των ρηγμάτων που λέγονται ρήγματα αποκόλλησης, και μέσα από αυτά τα ρήγματα τα μάγματα φτάνουν. Τα ρήγματα αυτά τραβούν τα μάγματα σαν μια ηλεκτρική σκούπα. Από πολύ μεγάλα βάθη, βάθη 100 χιλιόμετρων, 50 χιλιόμετρων, φτάνουν πολύ κοντά στην επιφάνεια. Και μαζί με αυτά φτάνουν και τα μέταλλα. Ωραία, καλά μας τα λες, αλλά εμείς πώς μπορούμε να τα καταλάβουμε, πού θα τα δούμε αυτά τα πράγματα. Τα βλέπουμε, τα έχουμε μπροστά μας, είναι συνεχώς δίπλα μας. Η Θάσος είναι ένα τέτοιο τμήμα από τη Ροδόπη που γλίστρησε νοτιοδυτικά σύμφωνα με τον Μπρουν και τον Δημήτρη Σόκουτη, μια παλιά δημοσίευση, κατά μήκος ενός ρήγματος αποκόλλησης. Γλίστρησε λοιπόν και βρίσκεται εκεί που βρίσκεται σήμερα, πριν από 15-20 εκατομμύρια χρόνια. Πριν από 20-25 εκατομμύρια χρόνια. Αλλά και η ίδια η Θάσος είναι ένα τέτοιο μεταμορφικό σύμπλεγμα. Εξωθήθηκε από τα κατώτερα τμήματα του στερεού φλοιού της Γης, και κοιτάξτε λίγο τις ηλικίες στα αριστερά, τα ακραία τμήματα της Θάσου, αυτά τα οποία είναι σχεδόν στη θάλασσα, έχουν ηλικία 50 εκατομμύρια χρόνια, ενώ το κεντρικό τμήμα του Υψαρίου έχει 18 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό λοιπόν που συνέβη στο Βόρειο Αιγαίο, με αυτή τη διαδικασία που σας είπα προηγουμένως, πριν από 50 έως 18 εκατομμύρια χρόνια, μεταφέρθηκε στο Νότιο Αιγαίο. Αλλά όμως το πιο εμβληματικό παράδειγμα αυτού του φαινομένου είναι ο Όλυμπος. Η άνοδος και η εκταφή των βαθύτερων στρωμάτων του στερεού φλοιού της Γης έχει δημιουργήσει το παγκοσμίως γνωστό τεκτονικό παράθυρο του Ολύμπου. Μια θεωρία που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 70, αλλά ακόμα δεν μπορούσαν οι γεωλόγοι να αντιληφθούν πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό. Με τις καινούργιες θεωρίες που σας ανέπτυξα προηγουμένως, που δεν έχουν παραπάνω από 10 χρόνια ηλικία σε αυτή τη γνώση, μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε πολύ καλύτερα αυτά τα φαινόμενα. Μπορεί ο Όλυμπος να είναι παγκοσμίως γνωστό ως το ελληνικό βουνό των θεών των αρχαίων Ελλήνων, όμως ο Όλυμπος για τους γεωλόγους είναι ένα από αυτά τα εκπληκτικά γεωλογικά φαινόμενα για να βλέπουμε εμείς αυτές τις μορφές. Και ονομάστηκε τεκτονικό παράθυρο. Επάνω βλέπουμε σε τομή γεωλογική πώς σχηματίστηκε αυτό το εκπληκτικό βουνό, όμως στην κάτω εικόνα βλέπουμε τον γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ, και η λέξη παράθυρο είναι αυτό το οποίο βλέπουμε, δηλαδή ένα παράθυρο από τον κατώτερο στερεόφλοιό της Γης που εξωθήθηκε και ανέβηκε στην επιφάνεια. Αυτά τα φαινόμενα συνεχίζουν να λειτουργούν, δεν σταματούν. Έτσι λοιπόν από τα 18 εκατομμύρια χρόνια που σταμάτησε στο Βόρειο Αιγαίο να λειτουργεί αυτό το σύστημα, η Αφρική υποχώρησε προς τα νότια και τα τελευταία 14 εκατομμύρια χρόνια εξελίσσεται στο Νότιο Αιγαίο. Αυτή είναι λίγο πολύ η γεωλογική κατάσταση. Καταλαβαίνω ότι για πολλούς είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντιληφθούν. Εγώ σας το είπα σε ένα fast forward, σε μια fast forward διήγηση, όμως για μας τους γεωλόγους τα 18 και τα 20 εκατομμύρια χρόνια είναι πάρα πολύ μικρή ηλικία. Φανταστείτε ότι κάποιοι Βραζιλιάνοι που είχαν έρθει για ένα field trip, όπως εδώ που βλέπετε στην επάνω φωτογραφία και στην κάτω, σε μια δηλαδή γεωλογική άσκηση υπαίθρου, όταν τους μιλούσαμε για αυτές τις ηλικίες γελούσαν, γιατί για αυτούς η νεότερη ηλικία γεωλογική είναι 1,2 δισεκατομμύρια χρόνια, και εμείς μιλούσαμε για 15 και 20 εκατομμύρια χρόνια. Θα ήθελα πριν προχωρήσω να σας πω ότι η διαδραστικότητα, η αλληλεπίδραση, η δυναμική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των επιστημόνων με τους φοιτητές τους, αλλά και τους συναδέλφους καθηγητές, όπως είναι η δικιά μου, με τους συναδέλφους μου που είμαστε κάθε μέρα και συζητούμε και αλληλεπιδρούμε, όπως επίσης με τους συναδέλφους από άλλα πανεπιστήμια και κυρίως με τον Παναγιώτο Βουδουρίδο, τους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο του British Columbia στον Καναδά.
κοντά, ή κυρίως με τον Paul Spryo, με τον οποίο την συνεργασία την οποία κληρονόμησα από τον Παναγιώτη τον Βουντούρη το 2004, και μπορώ να πω ότι 17 χρόνια μετά έχουμε μια άριστη σχέση και μια άριστη συνεργασία που έχει ως αποτέλεσμα την δημοσίευση πολλών επιστημονικών εργασιών. Όμως, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ πέρα στο Αιγαίο, τι ήταν αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα που τους προσελκύει και γιατί στο Αιγαίο? Είναι και οι ωραίες ταβέρνες, όπως εδώ καθόμαστε με τον Μπολ και τον μεταπτυχιακό του φοιτητή. Είναι όμως αυτή η συνταρακτική γεωλογία που όσο γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες, τόσο πιο βαθιά καταλαβαίνουμε τα διάφορα γεωλογικά φαινόμενα. Άρα λοιπόν αυτές οι διεργασίες που σας περιέγραψα δημιούργησαν το παγκοσμίως γνωστό ενεργό ηφαιστιακό τόξο του Νοτίου Αιγαίου, το οποίο σήμερα εκφράζεται με αυτά τα ηφαιστιακά κέντρα, στον Αργό Σαρονικό, στη Μήλο, στη Σαντορίνη και το Κολούμπο. Πιθανώς να μην το έχετε το ακούσει το Κολούμπο, όλοι γνωρίζουμε τη Σαντορίνη, αλλά η όλη ουσία και στην επιστήμη αλλά και στην κρυφή γεωλογία του Αιγαίου είναι εδώ στο Κολούμπο, θα πούμε προς το τέλος γι' αυτό, και το ηφαιστιακό κέντρο της νήσου Κο και της Νησίρου. Όμως, όπως λέει και ο καθηγητής αρχαιολογίας Χρήστος Ντούμας, τα ηφαίστεια δεν ήταν μόνο πρόξενοι κακών. Χάρη στη δράση τους διαμορφώθηκαν κοιτάσματα ορυκτών πετρωμάτων μεταλλευμάτων, που μόλις οι άνθρωποι γνώρισαν τις ιδιότητές τους, τα έθεσαν στην υπηρεσία τους. Και μέσα στο Αιγαίο είναι πάρα πολλά τα νησιά που λόγω της ηφαιστειογενούς προέλευσής τους έδωσαν στη δυνατότητα στους κατοίκους όχι απλώς να επιβιώσουν, αλλά συχνά να μεγαλουργήσουν. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Αυτό έγινε ήδη από την Μεσολιθική περίοδο, δηλαδή πριν από 10 περίπου χιλιάδες χρόνια, γιατί αναπτύχθηκε από τότε ένας πολιτισμός που είχε ως στόχο να εκμεταλλευτεί αυτούς τους πόρους, αλλά επίσης να ταξιδέψει και τις θάλασσες, να φτάσει τους πόρους αυτούς, τα δώρα της φύσης, σε άλλους πολιτισμούς γύρω από το Αιγαίο, να ταξιδέψει στην Ηπειρωτική Ελλάδα, να βρει γόνιμα εδάφη, ασφαλή αγκυροβόλια, και κοιτάξτε λιγάκι, να μετατρέψει αυτούς τους υδάτινους δρόμους σε διάβλους επικοινωνίας, σε εμπορικές συναλλαγές και σε γνώση. Αυτές οι εμπορικές συναλλαγές, σε εισαγωγικά εμπορικές συναλλαγές, μιλάμε για διακίνηση υλικών μέσω ανταλλαγών, διακίνησαν γνώση. Αυτό ξεκίνησε στο Αιγαίο πριν από 10.000 χρόνια. Και γι' αυτό έχουμε την ελληνική μυθολογία με όλες αυτές τις διήγηση διαφόρων γεγονότων που συνδέονται άμεσα με πάρα πολλά γεωλογικά, γεωτεκτονικά φαινόμενα. Άρα λοιπόν ήταν οι πόροι. Γι' αυτό το Αιγαίο είναι, στο Αιγαίο δημιουργήθηκαν αυτοί οι πολιτισμοί. Είναι όμως και κάτι άλλο. Είναι το κλίμα. Το κλίμα, όπως ξέρετε, μιλάμε σήμερα για κλιματική αλλαγή. Ναι, έχουμε μία υπερθέρμανση του πλανήτη, μία θέρμανση του πλανήτη. Η κλιματική όμως αλλαγή που διετελέστη στην Γη και κυρίως σε όλη τη Γη, αλλά και στο Αιγαίο, άρχισε να συμβαίνει πριν από 20.000 χρόνια. Και αυτό καταγράφηκε στην ελληνική μυθολογία αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη με τους κατακλυσμούς. Πριν από 20.000 χρόνια βρισκόμαστε στην έξαρση της τελευταίας παγετώδους εποχής. Η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ χαμηλότερη. Οι παγετώνες καταλαμβάνουν όλη την Ευρώπη και μέχρι περίπου το μέσο της Ευρώπης. Στο Αιγαίο οι παγετώνες βρίσκονται στα ψηλά όρη, αλλά όπως βλέπετε εδώ η θάλασσα είναι περίπου μείον 125 μέτρα χαμηλότερα από ό,τι είναι σήμερα. Που σημαίνει ότι έχουμε ένα τελείως διαφορετικό γεωμορφολογικό πεδίο. Πολλά νησιά στο κεντρικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες, είναι ενωμένα. Η απόστασή τους από την Ηπειρωτική Ελλάδα είναι μικρή. Όλα αυτά πριν από 20.000 χρόνια. Θερμαϊκός κόλπος δεν υπάρχει ως κόλπος, αλλά είναι γη.
Εδώ είναι ένα διάγραμμα λογαριθμικό που ξεκινάει από τα 500 εκατομμύρια χρόνια και φτάνει στο σήμερα, για να δούμε ότι οι μεταβολές της θερμοκρασίας είναι τεράστιες στα τελευταία αυτά 500 εκατομμύρια χρόνια. Είναι επίσης τεράστιες κατά το ιόκαινο και το μειόκαινο που έχουμε ένα τροπικό κλίμα. Μια παρένθεση, γιατί δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Πολλά απολιθώματα που βρίσκουμε στην Ελλάδα από εκείνη την εποχή του μειοκαίνου και του ιόκαινου, κυρίως μεταξύ 5 και 15 εκατομμυρίων ετών, δείχνουν ένα τροπικό κλίμα. Φοίνικες, μαϊμούδες, αντιλόπες, ίαινες, ένα τέτοιο κλίμα. Στη συνέχεια μπαίνουμε στο τελευταίο εκατομμύριο, στα τελευταία εκατομμύρια, ένα εκατομμύριο χρόνια, που ουσιαστικά καθορίζεται από τις παγετώδεις και τις μεσοπαγετώδεις περιόδους. Δείτε λιγάκι αυτό το διάγραμμα. Στα χαμηλότερα έχουμε το ανώτερο των παγετώδων εποχών, ενώ στα ανώτερα έχουμε το ανώτερο των θερμοκρασιών των μεσοπαγετώδων εποχών. Βλέπουμε ότι σε σχέση με τη σημερινή θερμοκρασία, η τελευταία μεσοπαγετώδης περίοδο έφτασε σε θερμοκρασίες ψηλότερες από ό,τι έχουμε σήμερα. Αυτό έγινε πριν από 125 με 130 χιλιάδες χρόνια. Στη συνέχεια έχουμε μία μεγάλη παγετώδη περίοδο που, όπως είπαμε, έφτασε στο LGM, στο Last Glacial Maximum, περίπου στο 20 με 18.000 πριν από σήμερα, και από τότε η θερμοκρασία ανεβαίνει συνέχεια. Αλλά μεταξύ των 18.000 και των 10.000 ετών και των 8.000 περίπου ετών από σήμερα, η αύξηση αυτή της θερμοκρασίας ήταν ραγδαία. Αυτό λοιπόν δημιούργησε, αυτή η ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας δημιούργησε εξιστορήσεις που έχουμε για τους κατακλυσμούς. Φαντάζεστε ότι η θάλασσα ανέβαινε με μεγάλη ταχύτητα. Βλέπουμε ότι το κλίμα σχετίζεται πάρα πολύ με την άνοδο και την πτώση πολιτισμών. Και ο δικός μας ο πολιτισμός σήμερα, ο οποίος έχει μια ταχεία ανάπτυξη, κάποια στιγμή θα βρεθεί μπροστά στους παγετώνες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όσο και να ανεβαίνει το κλίμα, υπάρχει μια εργασία τώρα πρόσφατα ότι αυτή η ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας ίσως να είναι προπομπός μιας νέας παγετώδους περίοδου. Θα μου πείτε, καλά, ωραία, πότε? Στα επόμενα 10 χρόνια? Όχι, στα επόμενα 500, 1000 χρόνια, δεν έχει σημασία, αλλά τα 500 και 1000 χρόνια περνάνε γρήγορα. Πότε ήταν η μεσαιωνική περίοδος, πότε ήταν η αναγέννηση και πότε φτάσαμε στο σήμερα. Και τελειώνοντας με αυτά, λίγο να δούμε τη μεταβολή της στάθμης της θάλασσας στο Αιγαίο. Εδώ έχουμε την τελευταία μεσοπαγετώδη εποχή, περίπου πριν από 125.000 χρόνια, που βλέπουμε ότι η θάλασσα ήταν πιο πάνω από ό,τι είναι σήμερα. Στη συνέχεια, την παγετώδη περίοδο που είπαμε ότι έφτασε στο ανώτερό της πριν από 18 με 20.000 χρόνια, και αυτή η απότομη γραμμή που ανεβαίνει προς τα πάνω είναι η απότομη αύξηση της στάθμης της θάλασσας από τα 20.000 στα 8.000 χρόνια. Κοιτάξτε λίγο στο δεξί διάγραμμα τις ταχύτητες. Κάποια στιγμή στα 15 με 14.000 χρόνια πριν από σήμερα είχαμε αύξηση 4 εκατοστά το χρόνο περίπου. Και πριν από 10.000 χρόνια με 6.000 με 10.000, 11 με 10.000 χρόνια, η ταχύτητα ήταν 2,5 εκατοστά το χρόνο. Αυτές οι ταχύτητες λοιπόν ανεβάζαν τη στάθμη τόσο γρήγορα που από γενιά σε γενιά χάνανε έδαφος, χάνανε τα χωριά τους, όσοι καταβλισμοί υπήρχαν σε εκείνη την περίοδο της μεσολιθικής εποχής. Η κατάσταση αυτή διαμορφώνεται και σταθεροποιείται μετά τα 8.000 χρόνια πριν από σήμερα, δηλαδή πότε? Όταν μπαίνουμε στην νεολιθική περίοδο. Οι νεολιθικοί άνθρωποι ήταν όπως και εμείς, ζούσανε με τις ίδιες, στις ίδιες συνθήκες, κάναν τα ίδια πράγματα όπως και εμείς.
Δηλαδή, είχαν τα χωριά τους, φτιάχναν τα σπίτια τους, καλλιεργούσαν τη γη, εκτρέφανε τα ζώα, φτιάχναν αποχετευτικά συστήματα και για να τα κάνουν όλα αυτά, τι χρειαζότανε, εργαλεία. Άρα λοιπόν άρχιζε το μυαλό να λειτουργεί. Πώς θα κόψω το ξύλο για να φτιάξω την καλύβα μου, πώς θα οργώσω, πώς θα σκάψω το χώμα για να το κάνω, να το οργώσω και να το κάνω καλλιεργήσιμο. Άρα χρειαζόταν εργαλεία. Και βρισκόμαστε στο Αιγαίο όπου υπάρχουν άφθονες οι πρώτες ύλες, που δεν υπάρχουν συγκεντρωμένες σε λίγα σημεία του κόσμου, υπάρχουν τόσες πολλές πρώτες ύλες συγκεντρωμένες. Ξεκινάμε λοιπόν το ταξίδι μας. Τελείωσα με τα γεωλογικά, τελείωσα με τα κλιματολογικά. Αυτή όμως ήταν η κατάσταση που δημιούργησε στο Αιγαίο που τις πολύ ευνοϊκές συνθήκες για να έρθει ο άνθρωπος από τα μεσολιθικά και τα νεολιθικά χρόνια. Επαναλαμβάνω ότι στο Αιγαίο η νεολιθική ξεκινάει το 6.500 προ Χριστού, 8.500 χρόνια πριν από σήμερα, και έχουμε μια πολύ ραγδαία ανάπτυξη αυτού του πολιτισμού. Χρειάστηκε λοιπόν εξειδικευμένα εργαλεία, προηγμένα υλικά, και αυτό το προηγμένο υλικό ήταν ο οψιδιανός της Μήλου. Ο οψιδιανός ή οψιανός είναι ένα ηφαιστιακό πέτρωμα, είναι μια ηφαιστιακή ύαλος, είναι γυαλί δηλαδή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ήταν πολύ κοφτερό, πολύ σκληρό και μπορούσαν να κατασκευάσουν με αυτούς τους τρόπους τέτοια εργαλεία. Η εξόρυξη γνωρίζουμε ότι ξεκινάει τουλάχιστον το 10.000 π.Χ. γιατί κομμάτια από τον οψιδιανό της Μήλου, μικρά κομματάκια από εργαλεία, βρέθηκαν στο σπήλαιο, στο φράγχθι της Αργολίδος. Μία παρένθεση. Επειδή καταλαβαίνω, και φυσικό είναι, ότι δεν γνωρίζουμε τις περιοχές. Πού είναι κάποιες περιοχές. Τον Όλυμπο τον ξέρουμε όλοι, τη Θάσο την ξέρουμε όλοι, αλλά το φράγχθι το ξέρουμε. Έτσι λοιπόν, για κάθε ενότητα θα σας δίνω έναν χάρτη. Με κόκκινα τριγωνάκια θα είναι τα σημεία και οι περιοχές για τις οποίες θα συζητούμε. Και με άσπρα τριγωνάκια θα είναι οι περιοχές τις οποίες ήδη έχουμε αφήσει πίσω μας. Μιλήσαμε για τη Θάσο, τον Όλυμπο, τα ηφαίστεια στο Αιγαίο και τώρα είμαστε σε μια αλληλεπίδραση μεταξύ της Μήλου και του σπηλαίου στο Φράγχθι. Το σπήλαιο στο Φράγχθι είναι αυτό, το οποίο κατοικείται τουλάχιστον από την ανώτερη παλαιολιθική, πριν από 30.000 χρόνια, αλλά τα εργαλεία από οψιδιανό που βρεθήκαν εκεί χρονολογούνται πριν από 10.000 χρόνια. Τι είναι λοιπόν οψιδιανός? Είπαμε ότι είναι μια λάβα η οποία εκχύθηκε κάποια στιγμή στη θάλασσα και άρα πάγωσε, συμπαγοποιήθηκε απότομα, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να σχηματιστούν κάποια ορυκτά και όλο το υλικό να μετατραπεί, όλη η λάβα να μετατραπεί σε γυαλί. Άρα λοιπόν ένα σκληρό υλικό που λόγω της ανθεκτικότητάς του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή λεπίδων με κοφτερές ακμές, δηλαδή μαχαιράκια, ξέστρες, ξηράφια. Ήταν λοιπόν ένα υλικό που ήταν πολύ ανώτερο και είχε πολύ καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά την προϊστορική περίοδο. Ξέρανε οι άνθρωποι για τεχνικά χαρακτηριστικά? Όχι, δεν ξέρανε. Ξέραν όμως ότι ο οψιδιανός της Μήλου ήταν πολύ πιο κατάλληλος από τους πυρητόλιθους που κυκλοφορούσαν σε όλο το Αιγαίο. Οι γεωλόγοι χρησιμοποιούμε τον όρο οψιδιανό, ενώ οι αρχαιολόγοι τον όρο οψιανό. Και οι δύο είναι οι ίδιοι και οφείλεται σε κάποιο λάθος, σε κάποια παρερμηνία που έκανε ο Πλίνιος τον 1ο αιώνα μετά Χριστό.
Να πάμε λοιπόν στη Μήλο, να πάμε στον Αδάμαντα. Εδώ είναι ο Αδάμαντας, εδώ λοιπόν είναι τα προϊστορικά ορυχεία στη θέση Νύχια. Κοιτάξτε αυτές τις εγκοπές, αυτές τις κοιλότητες μέσα στα εφεστιακά πετρώματα. Εδώ λοιπόν ο Ψιδιανός βρίσκεται υπό αυτήν τη μορφή μέσα στα εφεστιακά πετρώματα που εκχύθηκαν στην θάλασσα και πάγωσαν, συμπαγοποιήθηκαν απότομα. Και εδώ είναι τα απομεινάρια από την επεξεργασία του Ψιδιανού κατά τα προϊστορικά χρόνια. Ο Ψιδιανός αυτός ξεκίνησε από τη Μήλο και διακινήθηκε σε όλο το Αιγαίο, σε όλες τις προϊστορικές ανασκαφές και της νεολιθικής εποχής και της εποχής του Χαλκού θα βρουν οι αρχαιολόγοι σίγουρα από ένα μέχρι μερικές δεκάδες εργαλεία από Ψιδιανό. Οι πηγές του Ψιδιανού είναι πάρα πολύ λίγες, ελάχιστες. Κοιτάξτε λίγο αυτές τις μαύρες κοιλίδες. Στο Αιγαίο βρίσκεται στη Μήλο σε 2-3 θέσεις, στην Αντίπαρο και στο νησί Γυαλί της Νησίρου. Στα Καρπάθια επίσης σε 2 θέσεις, στην Αρμενία, στην Ανατολία, στην Τουρκία επίσης άλλες 2 θέσεις και στα νησιά Λίπαρη στην Ιταλία. Μόνο εκεί έχουμε Ψιδιανό. Είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο πέτρωμα. Άρα λοιπόν με μία ανάλυση γεωχημική που κάνουμε εμείς οι γεωλόγοι μπορούμε να διαπιστώσουμε αν ο Ψιδιανός είναι από τη Μήλο ή από κάποια άλλη περιοχή. Μία από τις μελέτες που κάνω σε συνεργασία με αρχαιολόγους, την κυρία Αδάμ συγκεκριμένα, στους Σερβιανούς της Ηπείρου, πήρα 4 τέτοια μαύρα εργαλεία. Από τα 4, τα 3 αποδείχθηκαν ότι ήταν οψιδιανοί και μάλιστα μέσα από τις χημικές αναλύσεις που έκανα και τη σύγκριση με όλους τις γνωστές πηγές οψιδιανών, όχι μόνο από την Ιταλία, την Τουρκία και την Κεντρική Ευρώπη, αλλά και από την Σαρδινία, διαπίστωσα ότι υπάρχουν ομοιότητες με αυτούς τους μπλε ρόμβους. Οι κόκκινοι ρόμβοι είναι τα εργαλεία που μελέτησα και οι μπλε ρόμβοι είναι οι αναλύσεις από την περιοχή Νύχια της Μήλου. Άρα με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι τα 3 αυτά εργαλεία είναι οψιδιανοί και προέρχονται από την Μήλο. Επειδή μπορεί να υπάρχει κάποια απορία σε ορισμένους, είναι καταστροφικές αυτοί οι μέθοδοι, είναι μη καταστροφικές. Εδώ χρησιμοποιήσαμε μία μη καταστροφική μέθοδο, ολόκληρο το μικρό αυτό εργαλείο, το βάλαμε στο εργαστήριο χημικής ανάλυσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα ήθελα να πω ότι είναι ανοιχτό προς τους επιστήμονες και όταν πρόκειται για μία ανάλυση που έχει να κάνει με κάποιο αρχαιολογικό αντικείμενο γίνεται μία αίτηση και δίνεται δωρεάν η δυνατότητα να κάνουμε αυτές τις αναλύσεις. Πριν προχωρήσω θα ήθελα να κάνω μία αρκετά μεγάλη στάση στην Μαρόνια. Η Μαρόνια είναι ένας εμβληματικός τόπος. Είναι μία περιοχή συναρπαστική, μία περιοχή που ξαφνιάζει. Είναι ασύγκριτη η ομορφιά της. Είναι το απόλυτο αρχαίο ελληνικό τοπίο. Και για να εξηγηθώ, γρανίτης και μάρμαρο, πουρνάρι, πέλαγος, μέταλλα, μάρμαρο, όλα αυτά λοιπόν διαμορφώνουν το τοπίο της Μαρόνιας. Η σύγχρονη Μαρόνια είναι ψηλά στο βουνό, αλλά η αρχαία Μαρόνια και οι αρχαίοι κύκονες που ζούσαν εδώ πέρα κινήθηκαν σε αυτή την περιοχή. Η περιοχή της Μαρόνιας κατοικείται αδιάλειπτα εδώ και 3.000 χρόνια τουλάχιστον. Είναι από τις λίγες περιοχές στην Ελλάδα που έχουμε μία συνεχή κατοίκηση χωρίς καθόλου κενά. Θα σας μιλήσω λίγο για την Μαρόνια. Να πάμε λιγάκι στις κορυφές των γύρω βουνών, 400 και 600 μέτρα υψόμετρο. Αυτή η φωτογραφία είναι από τον Ίσμαρο, όπου υπάρχουν και κάποια ραντάρ του ΝΑΤΟ, ενώ η κορυφή που βλέπουμε εδώ είναι ο Άγιος Γεώργιος. Και ο Άγιος Γεώργιος επάνω είναι κτισμένος, υπάρχει ένα εντυπωσιακό
τείχος του Αγίου Γεωργίου, όπως και ο Ίσμαρος έχει μία ακόμα ακρόπολη των Κυκώνων. Και απέναντι στέκεται αγέροχη η Σαμοθράκη και εδώ πίσω, αν μπορείτε να δείτε, φαίνεται αχνά η Λίμνος. Είναι το προϊστορικό, το ομηρικό πεδίο όπου εξελίχθηκαν πάρα πολλές ιστορίες που γνωρίζουμε από την μυθολογία. Η Μαρόνια, όπως σας είπα, κατακλείζεται από έναν γρανίτη που γεωλογικά ονομάζεται Μονζονίτης και έχει αυτήν εδώ την διάβρωση, αυτήν τη σφαιρική διάβρωση, αυτές τις μεγάλες στρόγγυλες μπάλες που είναι μοναδικές και είναι πάρα πολύ όμορφες. Το μέρος είναι πάρα πολύ άγριο όταν φυσάει κανονικά, όταν φυσάει δυνατά, έχεις ανέμους από τρεις διευθύνσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι και απέναντι η Σαμοθράκη ήταν το νησί του Αιώλου, το νησί των ανέμων. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και στη Μαρόνια, γιατί έχουμε το ρεύμα από τη Μαύρη Θάλασσα και μέσα από τα Δαρδανέλια που φτάνει στο Βόρειο Αιγαίο, στο Θρακικό Πέλαγος, όμως ταυτόχρονα και η Μαρόνια επηρεάζεται και από τους δυτικούς ανέμους, από τους βοριάδες, τους νοτιάδες. Άρα λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μέρος. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα ρίξανε το καράβια του Οδυσσέα σε αυτά εδώ τα βράχια όταν έφυγε από την Τρία. Τελείωσε ο Τροϊκός πόλεμος, ξεκινάει λοιπόν ο Όμηρος στην Οδύσσεια. Και ποια είναι η πρώτη στάση εισαγωγικά που κάνει ο Οδυσσέας? Στους Κύκονες. Στους Κύκονες στα βράχια με έριξε, λέει ο Οδυσσέας στην αναφορά του στον Όμηρο. Είναι πολύ εντυπωσιακό να βλέπουμε τα τείχη των Κυκώνων. Εδώ είναι μια μεγαλυθική πύλη κατασκευασμένη από αυτόν τον Μονζονίτη. Είμαστε στην χώρα των Κυκώνων και είμαστε στα περίπου 3.000 χρόνια πριν από σήμερα, δηλαδή περίπου στο 1000 π.Χ. Και εδώ βλέπουμε το σφυράκι, θα ξαναπώ ότι είναι η κλίμακα για μας τους γεωλόγους. Έχει περίπου μήκος 30 εκατοστά, άρα εγώ στις φωτογραφίες μου δεν μπορώ να μην βάζω το σφυρί, γιατί πρέπει να τεκμηριώσω αυτό το οποίο δείχνω και δεν μπορώ να κουβαλάω μαζί μου χάρακα και διάφορες κλίμακες. Έχω ένα σακίδιο που μέσα έχει το νερό, την τροφή μου και τα δείγματα τα οποία σιγά σιγά συλλέγω κατά τη διάρκεια της γεωλογικής μου έρευνας, που όσο προχωράει η μέρα τόσο πιο πολύ βαραίνει το δισάκι μου, το σακίδιό μου. Άρα λοιπόν το σφυρί είναι η κλίμακα. Αυτές οι εγκοπές που βλέπουμε στο βράχο είναι οι εγκοπές, οι εσοχές στις οποίες προσαρμόζανε σφήνες σιδερένιες, χαλίβδινες δηλαδή, και αυτές τις χτυπούσανε και ανοίγανε τον γρανίτη σαν μία φέτα τυρί. Πριν από 3.000 χρόνια η κοπή του γρανίτη γινότανε με αυτές τις σφήνες. Κοιτάξτε αυτή την εντυπωσιακή φωτογραφία με αυτούς τους δύο ογκόλυθους που έχουν μήκος γύρω στο 1 μέτρο και 20 εκατοστά, ένα στα αριστερά πεσμένος και άλλοι δύο που δεν φαίνονται επίσης πεσμένοι. Με αυτές λοιπόν τις σφήνες ανοίγανε τους ογκόλυθους. Οπότε, ποια είναι η εποχή για την οποία μιλάμε? Είναι το 1000 περίπου π.Χ. σύμφωνα με τις αναφορές των αρχαιολόγων που έχουν διερευνήσει την περιοχή. Πότε αρχίζει να χρησιμοποιείται ο χάλιβας, ο σίδηρος δηλαδή? Στην πραγματικότητα είναι γνωστός από την 4η χιλιετία π.Χ., όμως αρχίζει να μπαίνει σε μεγάλη εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα περίπου το 1200 π.Χ. Αυτό περιγράφει ο Όμηρος όταν ο Οδυσσέας μπήγει
το καυτερό ξύλο στο μάτι του κύκλοπα. Και μία παρένθεση, τον κύκλοπα το μέθησε με μαρονίτικο κρασί. Και οι αναφορές του Ομήρου, αλλά και άλλων αρχαίων συγγραφέων για το κρασί της Μαρόνιας είναι εκπληκτικές. Περιγράφουν ως ένα απαράμιλο κρασί που παρόμοιο δεν έχουν ξαναπιεί. Αυτό λοιπόν έλεγε ο Κύκλοπας στον Οδυσσέα όταν ήπιε τουλάχιστον 3 κροντήρια, όπως περιγράφει ο Όμηρος, και μέθησε. Και ο Παμπώνυρος Οδυσσέας παίρνει λοιπόν αυτό το παλούκι, το μπήγει στο μάτι του και τι γράφει ο Όμηρος, πως όταν στο κρύο νερό χώνει μπαλτά ή σκερπάρνει για να τα βάψει ο σιδεράς και αχούν και τσιτσιρίζουν, έτσι έτριζε το μάτι του κύκλοπα. Να τα βάψει ο σιδεράς, η βαφή είναι η μεταλλουργική αυτή διαδικασία που παίρνει το λιωμένο σίδηρο και το ρίχνεις στο νερό και εκείνη τη στιγμή από ένα λιωμένο μέταλλο μετατρέπεται σε ένα σκληρό, το σκληρότερο τεχνικό υλικό που έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος, γιατί ακόμα και σήμερα ο πολιτισμός μας, η τεχνολογία βασίζεται στον χάλιβα. Χωρίς το χάλιβα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άρα λοιπόν ο Όμηρος είναι ενθουσιασμένος, εκστασιασμένος από αυτήν την τεχνική της μεταλλουργικής διαδικασίας. Άρα λοιπόν αυτό μας περιγράφει. Η Μαρόνια λοιπόν σας είπα ότι ήταν επασύγνωστη για τα κρασιά της. Οι Κίκονες σκαλίζανε τον γρανίτη, αυτός είναι ένας μεγάλος ογκόλιθος και εδώ βλέπουμε ένα πατητήρι και ένα πατητήρι επάνω στον Ίσμαρο, στην Ακρόπολή τους. Άρα λοιπόν λαξεύανε τον βράχο και δημιουργούσαν με κλίση και μία τρύπα που ένωνε αυτές τις δύο κοιλότητες για να μαζέψουν το μούστο και να τον κάνουν κρασί. Και το πατούσαν το σταφύλι και αγναντεύανε το πέλαγος και από αυτές τις κορυφές ελέγχανε το πέρασμα, γιατί το πέρασμα αυτό ήταν πολύ στρατηγικής σημασίας, ένωνε τη Μικρά Ασία με την Δυτική Ελλάδα, με το Δυτικό Αιγαίο, και κοιτάξτε αυτή την εντυπωσιακή εικόνα. Το τείχος των Κυκώνων, ένα τείχος το οποίο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4-5 μέτρα ύψος, και εδώ που φαίνεται λιγάκι μία συστάδα από πεσμένα βράχια, άμα την συνεχίζουμε είναι η μεγάλη πύλη που μπαίνανε. Αυτό το γκρεμισμένο τείχος έχει ένα μήκος περίπου 300 μέτρα. Άρα καταλαβαίνετε ότι πριν από 1000 χρόνια οι άνθρωποι ζούσανε πολύ έντονα σε αυτά τα δυσπρόσιτα μέρη. Και στη συνέχεια καλλιεργούσαν τα αμπέλια τους, καλλιεργούσαν τη γη τους, ζούσαν από τη θάλασσα, ζούσαν από το κυνήγι και ήταν, σύμφωνα με τον Όμηρο, μία άγρια φυλή μαζί με όλες τις άλλες άγριες φυλές των Θρακών. Το οποίο είναι τόσο πολύ μαγευτικό, βρίσκεσαι εκεί με τα ουράνια, βρίσκεσαι με τα θεία, άσχετα σε ποιον θεό πιστεύεις. Αυτό το πετρόκτιστο εκκλησάκι, ο Κωνσταντινίδης, ο αρχιτέκτονας, τα ονομάζει θεόκτιστα, με λίθο-λίθο κατασκευάζονται, που είναι εκεί πέρα στους αέριδες, στην δύναμη και στην αγριάδα των ανέμων, παρόλα αυτά παραμένουν για τους βοσκούς, για τους τσομπάνιδες που εξακολουθούν να γυρνούν με τα κατσίκια τους στην ευρύτερη περιοχή. Και κάπου τον 7ο αιώνα στη μεγάλη μεταναστευτική περίοδο των Ελλήνων, έρχονται άπικοι από την Χίο. Για ποιον λόγο, άλλοι λένε γιατί ξέραν ότι εκεί πέρα καλλιεργείται κρασί, άλλοι λένε ότι ήθελαν να εκμεταλλευτούν τους ορυκτούς πόρους και βρίσκονται σε μία επικοινωνία με τους Κίκονες, οι οποίοι σιγά σιγά
αποθαρρύνονται και κινούνται προς τα βόρεια, μπαίνουν στα βάθη της Θράκης προς τη Βουλγαρία. Παρ' όλα αυτά όμως τα απομεινάρια των εικόνων και των αρχαίων θρακικών φύλων υπάρχουν σήμερα και δεν είναι τίποτα άλλο από τους πομάκους στην Ξάνθη και γενικά στη Θράκη. Κατασκευάζουν λοιπόν το αρχαίο θέατρο τον 3ο αιώνα π.Χ. Αρχίζει λοιπόν ο πολιτισμός να μεγαλουργεί στην Μαρόνια. Το θέατρο αυτό είναι κατασκευασμένο με ασβεστολίθους από την ευρύτερη περιοχή, αλλά και από μάρμαρα από τα αρχαία λατομεία της Μαρόνιας, τα οποία είναι πολύ εντυπωσιακά και αρκετά μεγάλα, και οι εγκοπές από αυτήν την εξόρυξη πριν από 2,5 περίπου χιλιάδες χρόνια εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα για να μας δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο γινόταν οι εξορίξεις των διακοσμητικών αυτών υλικών. Οι σφήνες πάντως εξακολουθούν να υπάρχουν. Τις είδαμε στο 1000 περίπου π.Χ. και τις ξαναβλέπουμε περίπου στο 500 και το 300 π.Χ. Στην Μαρόνια υπάρχει όμως και ένα εντυπωσιακό σπήλαιο. Το μεγαλύτερο σπήλαιο στη Θράκη, με τους σταλαγμίτες και τους σταλακτίτες και αυτόν τον εκπληκτικό δίσκο. Και συνεχίζει να δημιουργείται με αυτούς τους σταλακτίτες, παρόλο που η ξηρασία είναι αρκετά μεγάλη και το σπήλαιο αυτό βρίσκεται σε έναν κίνδυνο, φιλοξενεί τουλάχιστον 2.500 νυχτερίδες με βάση μία μελέτη που κάναμε πριν από αρκετά χρόνια, την οποία δυστυχώς η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν την εκμεταλλεύτηκε και έτσι το σπήλαιο αυτό δεν είναι σήμερα επισκέψιμο. Η Μαρόνια έχει πάρα πολλά γεωλογικά φαινόμενα. Αυτό είναι ένα ρήγμα και αυτή είναι η επιφάνεια πάνω στην οποία κινήθηκε το αριστερό τμήμα, το οποίο βυθίστηκε μέσα στη θάλασσα, και το δεξί τμήμα, το οποίο ανορθώθηκε. Και μέσα από αυτά τα ρήγματα διαμορφώνεται αυτή η πολύ εντυπωσιακή μορφολογία που έχουμε στην Ελλάδα. Όπως είχε πει και ο καθηγητής σεισμολογίας Κωνσταντίνος Βασίλης Παπαζάχος πριν από λίγα χρόνια σε ένα ντοκιμαντέρ, ότι αν δεν είχαμε τους σεισμούς, η Ελλάδα δεν θα είχε αυτήν την ομορφιά. Άρα πρέπει να μάθουμε να ζούμε και να με τα φυσικά φαινόμενα και να τα εκτιμούμε. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το ρήγμα και γι' αυτό το λόγο το επισκεπτόμαστε και με τους φοιτητές μας. Μέσα από αυτά τα ρήγματα περάσανε διαλύματα που αποθέσαν αυτά τα μαύρα βράχια που είναι κοιτάσματα σιδήρου, τα οποία τα εκμεταλλεύτηκαν οι παλαιότερες γενναίες. Δυστυχώς με αυτές τις εξορίξεις δεν μπορούμε να τις χρονολογήσουμε, αλλά είναι σίγουρο ότι οι Κίκονες εκμεταλλεύτηκαν αυτόν το σίδηρο για να κατασκευάσουν τα χαλίβδινά τους εργασία, αφού το σίδηρο τον είχαν εκεί μπροστά τους. Και κοιτάξτε, μοιάζει με λάβα, γι' αυτό πολλοί όταν πάνε εκεί λένε έχουμε λάβα. Δεν είναι λάβα, είναι σίδηρος που ήρθε μέσα από τα έγκατα της γης. Και πάρα πολύ ωραία ορυκτά. Δεν τελειώνει η Μαρόνια, δεν είναι ανεξάντλητη η Μαρόνια. Σε μία από τις ακτές έχουμε το Μάλτεπε, αυτόν τον κόκκινο-κίτρινο βράχο που ορθώνεται μέσα από το πέλαγος και ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πορφυρητικό κοίτασμα χαλκού μολυβδενίου. Εδώ έκανα το διδακτορικό μου, αυτό το κοίτασμα μελέτησα. Ήτανε, για να πω την αλήθεια, για μένα ένα τεράστιο μάθημα, ένα τεράστιο σχολείο, και επιστήμονες από όλο τον κόσμο έρχονται σήμερα για να δουν από κοντά αυτό το πορφυρητικό κοίτασμα, γιατί θα πρέπει να σας πω, αν αποκόψουμε ένα δέκατο αυτής της εικόνας από πάνω, τα πορφυρητικά κοιτάσματα στον κόνο είναι μόλις αυτή η μικρή κορυφούλα. Και άρα πρέπει να κάνουν γεωτρήσεις για να δουν πώς συνεχίζεται προς τα μεγάλο βάθος, να κάνουν μελέτες
και να το αντιληφθούν. Εμείς το έχουμε εδώ μπροστά μας. Ορθώνεται σε ένα ύψος από τη θάλασσα 120 μέτρα και μπορούμε να το ανιχνεύσουμε. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει ένα αρχαίο μεταλλείο χαλκού από τον 2ο αιώνα π.Χ. που είχα την τύχη να κατέβω πριν από πάρα πολλά χρόνια. Σήμερα η κάθοδος δεν είναι τόσο εύκολη. Υπάρχουν τρεις μεγάλες στοές, άρα έβγαινε χαλκός τότε, αλλά το ενδιαφέρον μας, μαζί με τον Παναγιώτη, τον συνεργάτη μου, τον Βουδούρη, αλλά και τους άλλους επιστήμονες από πολλά μέρη του κόσμου, είναι αυτό το ορυκτό που λέγεται μολυβδενίτης. Αυτό το γκρι μολυβδότεφρο ορυκτό, που άμα το δούμε στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σε μια μεγάλη μεγέθυνση, διαπιστώνουμε ότι αποτελείται από πολύ 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 μικρού πάχους φυλλαράκια. Αυτό το ορυκτό περιέχει στη Μαρόνια πολύ υψηλές περιεκτικότητες σε ένα από τα πιο σπάνια στοιχεία στην φύση, το ρίνιο. Το ρίνιο χρησιμοποιείται για τα super alloys, για τα υπερκράματα, για να κατασκευαστούν αυτές οι τουρμπίνες και αυτά τα μέταλλα που έχουν τα διαστημόπλια που βγαίνουν στο διάστημα και όταν επιστρέφουν στην ατμόσφαιρα, οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι πάνω από 25.000 βαθμούς Κελσίου και πρέπει να έχουν αντοχές, χρησιμοποιούν ρίνιο για να τα κατασκευάσουν. Οι μελέτες που έχουμε κάνει με τον Παναγιώτη και με άλλους συνεργάτες, αλλά κυρίως με τον Παναγιώτη, δείχνουν ότι ο μολυβδενίτης με ρίνιο σε τέσσερις περιοχές της Θράκης, στην Μαρόνια, στη Μελίτενα, στον Γόνο και στην Παγόνη Ράχη και στους Μήλους, σε πέντε περιοχές, έχουν τις υψηλότερες περιεκτικότητες σε ρήνιο σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα στον Γόνο και στην Παγόνη Ράχη, στις Σάπες δηλαδή και στην Κίρκη, οι περιοχές αυτές, οι περιεκτικότητες αυτές φαίνονται και με το πολύ πολύ σπάνιο ορυκτό που λέγεται ρινίτης. Αυτές οι δύο φωτογραφίες που σας δείχνω είναι από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και αυτά τα άσπρα φυλλαράκια είναι αυτό το πολύ σπάνιο ορυκτό. Και άμα δούμε τον χάρτη κάτω αριστερά θα δούμε ότι εκτός από την Ελλάδα υπάρχουν άλλες πέντε περιοχές στον κόσμο που υπάρχει αυτό το ορυκτό ορυνίτης. Άρα λοιπόν το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο και επιστήμονες από όλο τον κόσμο, όπως εδώ οι συνεργάτες μας, συνάδελφοί μας και τώρα πλέον και φίλοι μας, γιατί όταν περνάς άπειρες ώρες, μέρες στα βουνά, στα λαγκάδια και μοιράζεσαι και γνώσεις και εμπειρίες, αλλά ακόμα και το νερό σου, δεν μπορεί παρά να είναι φίλη σου. Αυτή λοιπόν είναι από το Πανεπιστήμιο του Ερλάνγκεν και αριστερά ο Παναγιώτης και δείχνει με το δάχτυλο κάποιο γεωλογικό φαινόμενο που καλούμαστε να ερμηνεύσουμε. Γι' αυτό λοιπόν πάμε με τους φοιτητές μας από το Τμήμα Γεωλογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να διδάξουμε αυτά τα φαινόμενα, αλλά έχουμε και ευτράπελα, έχουμε και αλόκοτες εξιστορήσεις. Εδώ είναι η Μαργαρίτα και ο Γιάννης, τα παιδιά μου σε πολύ μικρή ηλικία, και εδώ ένας βράχος με κόκκινο χρώμα από τον γρανίτη αυτό, που σύμφωνα με εξιστορήσεις κάποιων οι οποίοι ήθελαν να μου δείξουν διάφορα περίεργα που συμβαίνουν στη Μαρόνια, είναι η θέση όπου προσγειώνονται τα UFO, τα διαστημόπλια των εξωγήινων και οι οποίοι έχουν κάνει διάφορα πράγματα στην περιοχή. Και όταν τους λέω ότι αυτή είναι μια κοινότυπη διάβρωση του γρανίτη, πάρα πολύ γνωστή σε όλα τα μέρη του κόσμου, τότε σταματήσανε και αυτές οι επαφές, γιατί δεν υπήρχε λόγος από τη δικιά τους πλευρά. Εγώ δεν έχω θέμα, μπορώ να συζητήσω οτιδήποτε, αλλά η επιστήμη είναι επιστήμη και οι εξιστορήσεις είναι εξιστορήσεις. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ, ό,τι διαβάζουμε στο Facebook, ό,τι βλέπουμε σε διάφορα δίκτυα κοινωνικά, το λογικό δεν είναι και επιστημονικά ορθό. Αυτό είναι ένα
μια σκέψη την οποία την κάνω και τη λέω συνέχεια. Η Μαρόνια για μας είναι ανεξάντλητη. Εδώ με τη γυναίκα μου πάμε, μαζεύουμε κρύταμα, μαζεύουμε ορυκτά. Είναι ένα μέρος θεϊκό. Η αναζήτηση, η έρευνα, ανακαλύψεις δεν τελειώνουν ποτέ. Και βέβαια κάποιος θα πει, καλά, κι άμα έρθουν οι εταιρείες να καταστρέψουν αυτό το υπέροχο περιβάλλον, δεν θα έρθουν οι εταιρείες. Δεν γίνεται να εξορίξεις αυτόν τον γρανίτη που μπαίνει μες στη θάλασσα, γιατί μια εξόρυξη σε ένα πορφυρητικό κοίτασμα πρέπει να φτάσει τα 900 μέτρα. Αλλιώς δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, επάνω στο Αιγαίο Πέλαγος δεν θα έρθει η εταιρεία, δεν θα μπορέσει να βγάλει ποτέ αυτά τα μέταλλα που υπάρχουν στη Μαρόνια. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Και περνάμε σιγά σιγά στα υλικά. Οι μυλόπετρες. Οι μυλόπετρες ήταν τα λίθινα εργαλεία που συντροφεύσανε τον ανθρώπινο πολιτισμό από την αρχή της νεολιθικής και μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες και ξεχάστηκαν. Για την παραγωγική διεργασία έπρεπε ο άνθρωπος να έχει την μυλόπετρα. Υπάρχουν άπειρες ιστορίες. Εγώ θα μείνω λίγο σε αυτήν τη φωτογραφία του 1927 της Νέλης, αυτής της Ελληνίδας παγκοσμίου φήμης φωτογράφου που έπιασε και την κίνηση της μυλόπετρας, όπου μία γυναίκα στην Κρήτη τρίβει το στάρι για να φτιάξει αλεύρι. Οι μυλόπετρες βγαίνανε από πάρα πολλά νησιά του Αιγαίου, όχι μόνο αυτά που σας δείχνω, στα Μέθανα, στη Σκύρο, στη Λίμνο, στη Λέσβο, στην Ίσυρο, στη Σαντορίνη, στη Μήλο, άλλωστε και η ονομασία Μήλος πιθανώς να συνδέεται με τη μυλόπετρα. Έχουμε πάρα πολλές αναφορές από πάρα πολλούς χαρτογράφους ήδη από το 1321 ότι στη Μήλο και στην Κίμολο βγαίνανε οι καλύτερες μυλόπετρες. Οι μυλόπετρες κατασκευάζονταν είτε από ψαμίτι, που είναι ένα συνεκτικό συμπαγές ή ζυματογενές πέτρωμα, γιατί έχει μέσα χαλαζία, επάνω είναι οι μυλόπετρες και κάτω η εικόνα από αυτές τις μυλόπετρες στο μικροσκόπιο. Αυτά τα γκρι που βλέπουμε εδώ και τα άσπρα είναι κόκκι χαλαζία. Κοιτάξτε πόσο γωνιώδης είναι. Αυτή η γωνιώδης κόκκι κόβανε το στάρι και η υφεστιακή πέτρα, το μαύρο που βλέπουμε είναι το γυαλί, η ηφαιστιακή ύαλος, αυτό που ήταν και ο ψιδιανός προηγουμένως. Αυτό λοιπόν το γυαλί είναι επίσης που κόβει το στάρι. Άρα λοιπόν για την παρασκευή του αλευριού χρειαζόταν μόνο από αυτά τα υλικά να έχουμε μυλόπετρες. Για τα ελαιοτριβία και για τη θράψη της ελιάς και δεν χρειαζόταν κάποιο ειδικό πέτρωμα, αρκεί να ήταν βαρύ. Γι' αυτό και η μυλόπετρα ήταν όρθια. Άρα λοιπόν δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ στην μελέτη για αυτές τις μυλόπετρες, αλλά κυρίως για αυτές. Μερικά παραδείγματα. Μυλόπετρα τραχύτη από τη Λίμνο, όπως και από τη Μήλο. Μία προσπάθεια εξόρυξης ανδεσίτη για κατασκευή μυλόπετρας στη Σαμοθράκη και μία αντίστοιχη πάλι από ανδεσίτη στον άλορο της Αριδαίας, στην Αλμοπία. Εδώ είναι μία έρευνα που είχαμε κάνει με το Λαογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τους υποδείξαμε έναν παρόμοιο βράχο και κατασκευάσαν μία μυλόπετρα την οποία την έχουν στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα στο Λαογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης όσοι πάτε. Μία επίσης πιο σύγχρονη μυλόπετρα από ανδεσίτη στην Αλμοπία. Επίσης αυτές οι κόκκινες μυλόπετρες που βρίσκονται στη συλλογή που φυλάσσεται στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκη στην αρχαιολογική αυτή η συλλογή είναι επίσης από τον κόκκινο ανδεσίτη της Αλμοπίας, όμως και έχουμε και αρχές εξορύξης ψαμίτη στην Σκύρο, δίπλα στα αρχαία λατομεία τα οποία έχουν κατακλειστεί όπως βλέπετε από τη θάλασσα, γιατί είπαμε τα τελευταία περίπου 2.500 χρόνια η θάλασσα έχει ανέβει περίπου 1,5 με 2 μέτρα. Αντίστοιχα λατομεία εξόρυξης μυλόπετρας και στη Ρόδο. Άρα λοιπόν όποτε βλέπετε τέτοιες στρόγγυλες λαξεύσεις
κοντά σε ακτές, να ξέρετε ότι είναι εξορίξεις για μυλόπετρες. Περνάμε σε ένα άλλο υλικό που επίσης από τα προϊστορικά χρόνια συνόδευσε τον ανθρώπινο πολιτισμό. Δεν είναι τίποτα άλλο από τις χρωστικές, οι οποίες έχουν πολύ συγκεκριμένες ιδιότητες και πρέπει να είναι από συγκεκριμένα ορυκτά για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν. Κοιτάξτε ότι ο χάρτης μας αρχίζει σιγά σιγά να φορτώνει, να αυξάνονται οι θέσεις. Από τη Θάσο, τη Λίμνο, τη Χίο, τη Σκύρο, την Εύβοια πάμε σχεδόν σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Αιματίτης, Λιμονίτης, Αζουρίτης, Μαλαχίτης, Κόκκινη Σανδαράχη, Κινάβαρη, όσοι βλέπετε και τα γράμματα τα έχω χρωματισμένα με τα αντίστοιχα χρώματα, και Πυρολουσίτης που έδινε την μαύρη χρωστική από όλα τα νησιά του Αιγαίου. Όμως το λαύριο βρίσκεται στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές. Ο Θεόφραστος του Περιλήθων τον 4ο αιώνα π.Χ. Το Περιλήθων είναι το πρώτο ορυκτολογικό σύγγραμμα. Δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για πάρα πολλά ορυκτά και πετρώματα, λίθους όπως τα αναφέρει, όμως περιγράφει και πάρα πολλές χρωστικές. Να δούμε μερικές από αυτές. Οι Τζίνες της Θάσου, επίσης ένας τόπος που κόβει την ανάσα. Γιατί εδώ αυτή η μικρή τρύπα χρονολογείται ως η παλιότερη υπόγεια εξόρυξη στην Ευρώπη, περίπου πριν από 20.000 χρόνια, έτσι όπως χρονολογήθηκε από τους αρχαιολόγους με βάση τα κεράτινα εργαλεία τα οποία εντοπίσανε εκεί μέσα. Ήταν μια εξκαφή που έγινε κάποια στιγμή τη δεκαετία του 80, δεν θυμάμαι, 70 ίσως, για να βγάλουν αυτό το κόκκινο αιματίτη, και ξαφνικά είδαν αυτή την τρύπα, ενημερώσανε την αρχαιολογική υπηρεσία και διαπιστώνεται λοιπόν ότι από εδώ γινόταν εξόρυξη κόκκινης χρωστικής. Όμως και το λαύριο, με τα πάρα πολλά ορυκτά, θα το συναντήσουμε το λαύριο αρκετά σήμερα, έβγαιναν οι μπλε, οι πράσινες χρωστικές, εδώ φωτογραφίες από το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο του Αζουρίτη και του Μαλαχίτη, του Γλαυκορενίτη και του Μαλαχίτη, που δίναν τα αντίστοιχα μπλε και πράσινα χρώματα. Όμως τις χρωστικές, όπως και τις γαίες για τις οποίες θα μιλήσουμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να χρονολογήσουμε τις εξορύξεις τους, γιατί ήταν μαλακές και δεν αφήσανε πίσω ίχνη, παρά μόνο αν βρεθούν εργαλεία όπως αυτά στη Θάσο. Οι γαίες επίσης ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σημειώνουμε εδώ τις Σάπες, τη Λίμνο, τη Λέσβο, την Μήλο, τη Σαντορίνη, την Ίσυρο. Τι είναι οι γαίες? Είναι κάποια πετρώματα που έχουν κάποια χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τα προϊστορικά και αργότερα αρχαία χρόνια και μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες για πάρα πολλές χρήσεις, κυρίως θεραπευτικές, αλλά και στην υφαντουργία και σαν απορρυπαντικό, όπως η κυμολία γη που έβγαινε από την Ίσο Κύμολο. Κοιτάξτε λιγάκι, αναφέρεται και από τον Θεόφραστο, έχει αυτό το λευκό χρώμα, το οποίο μοιάζει με την κυμολία. Η κυμολία κακώς ονομάζεται κυμολία. Η κυμολία είναι κριτίδα, δηλαδή αυτός ο ασβεστόλιθος, αυτά τα λευκά βράχια που βλέπουμε στη Νότια Αγγλία ή στις ακτές της βορειοδυτικής Γαλλίας, μοιάζει στο χρώμα με την κυμολία γη. Οι Ρωμαίοι και ιδιαίτερα ο Πλίνιος ονόμαζε ως κυμολία γη όλες αυτές τις φυσικές γαίες που είχαν λευκό χρώμα. Όμως, αν πάμε στο Isle of Wight, σε αυτό το λευκό νησί, όλα τα πετρώματα είναι κατασκευασμένα από αυτήν την κριτίδα από την οποία κατασκευάζεται η κυμολία. Και άρα η κυμολία θα έπρεπε να λέγεται κριτίδα. Εδώ έχουμε ένα ορυχείο καολίνη στη Μήλο και περνάμε σε ένα άλλο πολύ εντυπωσιακό, σε μια άλλη πολύ εντυπωσιακή γαία, τη Λιμνή Γη, που ήταν ένα αργυλικό ηφαιστειακό πέτρωμα με πολύ σίδηρο αλλά και πολύ αργύλιο και χρησιμοποιήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια και μέχρι τον 19ο αιώνα ως φάρμακο με ευρύτατη διάδοση. Και η πρώτη αναφορά γίνεται στην Ιλιάδα. Αυτή εδώ η θέση που ονομάζεται και σήμερα Αγιόχωμα, κοντά στο χωριό Κότσινα, είναι η θέση από την οποία έβγαινε αυτό το υλικό και το οποίο υπήρξε το πρώτο τυποποιημένο φάρμακο στην ιστορία
εργαλεία της ιατρικής, γιατί φτιάχνανε χαπάκια και τα σφραγίζανε. Γι' αυτό και από τα αρχαία χρόνια η σφραγίδα αυτή, γι' αυτό λεγόταν σφραγισμένη γη, ήταν υπό την προστασία κάποιας θεάς, κάποιας θεότητας. Όπως τα αρχαία χρόνια η θεά της Αρτέμιδος προστάτευε αυτήν τη θέση για να μην πηγαίνει οποιοδήποτε να παίρνει αυτό το υλικό, γιατί αλλιώς θα το χάνανε. Άρα λοιπόν έπρεπε να υπάρχει ένας έλεγχος. Άρα λέγανε ότι ο Θεός το προστατεύει και άρα δεν προσπαθούσε κάποιος να εκμεταλλευτεί αυτή την περιοχή. Ήταν κυρίως θεραπευτικό φάρμακο για δαγκώματα ζώων, για φλεγμονές, αιμορραγίες κτλ. Επίσης ο Μπελόν, ο οποίος επισκέφτηκε την περιοχή περίπου τον 1550, το 16ο αιώνα, μεταφέρει στο βιβλίο του αυτές τις σφραγίδες στα Οθωμανικά πλέον χρόνια. Μια άλλη πολύ σπουδαία γη ήταν η Θηραϊκή γη. Είναι ένα σπουδαίο οικοδομικό υλικό. Δεν θα σας πω πολλά, απλώς επειδή έχει τη δυνατότητα να αναμειγνύεται σε τσιμέντα και σε συνθήκες υγρασίας, δηλαδή μέσα στο νερό, να συμπαγοποιεί το τσιμέντο απότομα, χρησιμοποιήθηκε στη διόρυγα του ΣΕΣ, στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας και στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Μόνο αυτό. Και επίσης ότι σταμάτησε να εξορίσσεται εδώ και αρκετές δεκαετίες, γιατί αλλιώς θα είχε χαθεί σχεδόν όλη η περιοχή. Εδώ βλέπουμε τα ορυχεία της Θηραϊκής γης της Σαντορίνη, και μια άλλη επίσης γη είναι η Στυπτηρία γη, η Στύψη, που δεν είναι τίποτα άλλο από το ορυκτό που ονομάζουμε Αλουνίτη, και βρίσκεται σε πάρα πολλά νησιά του Αιγαίου εκεί πέρα που έχουμε ηφαιστειότητα, και χρησιμοποιήθηκε και αυτό για την επούλωση των πληγών και για ως επουλωτικό κυρίως από τα αρχαία χρόνια. Περνάμε σε ένα άλλο υλικό, τα μάρμαρα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί έχουμε υποσχεθεί με την Εύη, την Καρκίτη, ότι θα κάνουμε μια ειδική διάλεξη για το μάρμαρο. Όμως δεν μπορώ να μην σταθώ λιγάκι σε αυτό. Το Αιγαίο είναι ένας τόπος που από την φύση, η φύση μάλλον δόρισε με αυτό το υπέροχο λευκό μάρμαρο. Οι αρχαίοι Έλληνες ήδη από την προϊστορική περίοδο το καταλάβανε το υλικό, γνωρίσαν τα φυσικά και τεχνικά του χαρακτηριστικά και εξέφρασαν την αρμονία και τις αναλογίες στην αρχιτεκτονική και την γλυπτική, και το συνέδεσαν με κοινωνικές, θρησκευτικές και οικονομικές εκδηλώσεις. Τι να πρωτοποιεί κάποιος για αυτά τα αράμι λουκάλους, αλλά και τεχνικής κυκλαδικά ειδόλια, ο αυλητής και ο αρπιστής. Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσει κάποιος κάτι για αυτά τα γλυπτά που κατασκευάστηκαν πριν από 4,5 με 5.000 χρόνια και βρέθηκαν στην Κέρο. Εδώ είναι η Κέρος και εδώ είναι η Πάρος, γιατί μελέτες δείξανε ότι το μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή αυτών των ειδωλίων ήταν από την Πάρο και όχι από την Άξο που έχει μάρμαρα ή την Ηρακλιά που έχει επίσης μάρμαρα, αλλά από την Πάρο. Το Αιγαίο είναι ένα θείο δώρο με αυτό το υλικό. Σε καμιά άλλη περιοχή του κόσμου δεν υπάρχει τέτοιο πέτρωμα. Και εδώ, μάρμαρα υπάρχουν παντού. Βλέπετε τα κόκκινα τρίγωνα και θα μπορούσα να βάλω και άλλα τόσα στον χάρτη. Όμως, της Προκονήσου, της Θάσου, της Πεντέλης, της Νάξου, αλλά και αυτών των εκπληκτικών πόλεων της Μικράς Ασίας, της ελληνιστικής εποχής, τα μάρμαρα ήταν γνωστά σε όλη εκείνη την περίοδο. Να σταθώ λιγάκι στα δύο αυτά γλυπτά. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, απλώς και μόλις τα βλέπουμε μας πιάνει ένα ρίγος. Ξαφνιαζόμαστε, η Αφροδίτη της Μήλου και η Νίκη της Αμοθράκης.
Επίσης τα γλυπτά αυτά της ελληνιστικής εποχής είναι κατασκευασμένα από μάρμαρο της Πάρου. Άρα βλέπουμε και στο 2800 π.Χ. αλλά και στο 150-180 περίπου π.Χ. Το μάρμαρο της Πάρου μας ξαφνιάζει. Εγώ δεν έχω πάει στην Πάρο, όμως μια φωτογραφία που μου έστειλε η φίλη Ράνια Κοπαλίδου και ο γιος της, ο Φίλιππος ο Διακάκης, οι οποίοι πήγανε φέτος το καλοκαίρι, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Τους παρακάλεσα να βγάλουν φωτογραφίες και να μου φέρουν και ένα δείγμα. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι το μάρμαρο της Πάρου. Και μάλιστα, αν βάλουμε μια φωτεινή πηγή από πίσω, το φως διαπερνάει περίπου σε ένα πάχος 10 με 15 εκατοστά. Αυτό λοιπόν ήταν το εκπληκτικό που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Και τα αρχαία λατομεία της Αλικής, τι να πει κάποιος για αυτήν την απαράμιλου κάλους περιοχή, όπου βλέπουμε και την τεχνολογία της αρχαίας ελληνικής, της αρχαίας ελληνικής εποχής. Επαναλαμβάνω ότι το Αιγαίο έχει από τα 2.500 τελευταία χρόνια, από το 500 περίπου π.Χ., έχει ανέβει και έχει κατακλείσει τις περιοχές περίπου 1,5 με 2 μέτρα στο Βόρειο Αιγαίο και συνολικά στο Αιγαίο. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι η ταχύτητα της ανόδου της θάλασσας προς το παρόν είναι κάτω από 1 χιλιοστό το χρόνο. Επίσης και κάτι άλλο το οποίο δεν το βλέπουμε. Μία οικολογική καταστροφή. Ο λόφος αυτός έφυγε. Άρα λοιπόν, οι πόροι για να τους έχουμε πρέπει κάτι να καταστρέψουμε. Θα μου πείτε ναι, τα πάντα, όχι τα πάντα, γι' αυτό υπάρχουν και οι αυστηροί νόμοι. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς έχετε πάει στα αρχαία λατομεία του λευκού μαρμάρου της Θάσου. Δεν θα μείνω άλλο. Θα μιλήσω λιγάκι για τα χρωματιστά μάρμαρα, αυτά τα οποία βγαίναν στη Σκύρο, στην Κάριστο, στη Χίο, την Τίνο, τη Μάνη και τη Χασάμπαλη. Οι Ρωμαίοι άρχισαν να τα εξορίσουν, κυρίως στον 1ο αιώνα π.Χ. Εντυπωσιάστηκαν από τα ποικιλόχρωμα μάρμαρα. Εδώ η Καριστία Λίθος κατά το Στράβωνα, που είναι ένα σιπολινικό μάρμαρο, σιπολίνο είναι το κρεμμύδι, γιατί αυτό θύμιζε τους Ρωμαίους ως ένα κρεμμύδι που αποφλοιώνεται, που βγαίνουν τα φυλλαράκια. Εξορίσσεται στην Νότια Εύβοια, στην Κάριστο, και ο πράσινος Θεσσαλικός Λίθος, για τον οποίο αφιερώσαμε μία ολόκληρη διάλεξη την 1η Δεκεμβρίου. Εδώ είναι τα αρχαία λατομεία στη Χασάμπαλη, μία εξόριξη από όπου βγήκε κίωνας που χρησιμοποιήθηκε στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και χρησιμοποιήθηκαν κίωνες και στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη και στον Άγιο Βιτάλιο στη Ραβένα, στον Άγιο Μάρκο στη Βενετία και στον Άγιο Πέτρο στο Βατικανό. Δεν μας φτάνει οι 2 ώρες για να μιλούμε για αυτό το εκπληκτικό πέτρωμα που κάλυψε όλον τον κόσμο. Και περνάμε στο τελευταίο μέρος, το οποίο θα έχετε λίγο υπομονή, έχω αρκετά να σας πω, για τα μέταλλα. Τα μέταλλα ανακαλύφθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από την νεολιθική περίοδο, αλλά ήδη βρέθηκαν σε βιομηχανική, σε εισαγωγικά χρήση από την εποχή του Χαλκού. Οι 2 μεγάλες εκστρατείες που κάνανε οι Έλληνες χρονολογούνται περίπου στο 1200 π.Χ. Ο Τροϊκός Πόλεμος και η Αργοναυτική Εκστρατεία. Κοιτάξτε λίγο αυτόν τον χάρτη. Οι Αργοναύτες ξεκινούν από την Ιολκό για να πάνε στην Κολχίδα, εκεί που βρίσκεται σήμερα το Βάνι. Και οι Μυκηναίοι ξεκινούν για να πάνε στην Χερσόνησο της Τρίας. Αυτοί οι χρωματισμοί που βλέπετε είναι οι διάφορες μεταλλογενετικές ζώνες που σχετίζονται μεταξύ τους σε όλη αυτή την έκταση από τη Βαλκανική και μέχρι την Ανατολία.
και μέχρι τα βάθη της Μικράς Ασίας. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά κοιτάσματα χαλκού, σιδήρου, χρυσού στην Τρία, αλλά και πολλά κοιτάσματα στον Κάφκασο, στον Νότιο Κάφκασο. Τα κοιτάσματα αυτά από τη διάβρωση μεταφέρανε τον χρυσό, κυρίως τον χρυσό, στα ιζήματα αυτής της μεγάλης κοιλάδος όπου βρίσκεται η Γεωργία. Πήγαν να ανακαλύψουν τα κοιτάσματα αυτά, πηγαίναν δηλαδή στο άγνωστο να δουν τι υπάρχει. Όχι. Ο Τροϊκός πόλεμος που κράτησε 10 χρόνια, αλλά και αυτή η εκστρατεία των Αργοναυτών, που κράτησε επίσης πολύ μεγάλη, έχει μεγάλη διάρκεια, έγιναν για τον έλεγχο των κοιτασμάτων. Οι αρχαίοι Έλληνες, εκείνη το τέλος της εποχής του χαλκού και την αρχή της εποχής του σιδήρου, ήθελαν να ελέγξουν την διακίνηση των μετάλλων. Και το χρυσό μαλλοδέρας, όπως θα δούμε μετά, ήταν ο τρόπος εξόρυξης του χρυσού από τα ιζήματα. Γιατί ο χρυσός είναι ένα βαρύ μέταλλο. Εδώ βλέπουμε τους κόκκους που κινούνται με την βοήθεια του νερού στον πυθμένα των ποταμών, και καθώς κάνουν αυτές τις αναπηδήσεις, όσο πιο βαρύ είναι ο κόκκος, τόσο πιο μικρό είναι το άλμα που κάνει. Και όταν βρει εμπόδια, τότε παγιδεύεται. Άρα λοιπόν αυτό το ξέρανε οι αρχαίοι και βάζανε τα δέρματα με το τρίχωμα από τις κατσίκες και τα πρόβατα και παγιδεύανε τον χρυσό, τον οποίο μετά τον κατασκευάζανε διάφορα αντικείμενα. Εδώ είναι φωτογραφίες από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Τυφλίδας στη Γεωργία, με χρυσά αντικείμενα από την τρίτη χιλιετία. Από την δεύτερη χιλιετία, δηλαδή την εποχή της εκστρατείας των Αργοναυτών, και από την κλασική εποχή. Είναι φωτογραφίες που τράβηξα ο ίδιος στο μουσείο αυτό που πήγα πριν από 2 χρόνια περίπου. Είναι εντυπωσιακό το μουσείο, ξαφνιάζει από το πόσο πολύ χρυσό έχει, κυρίως από αυτές τις παλιές εποχές. Στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος στηρίχθηκε στον ορυκτό πλούτο, τα μέταλλα τα γνωστά ήταν πολύ λίγα. Ο χρυσός, ο άργυρος, ο σίδηρος, ο μόλυβδος, ο χαλκός και ο κασίτερος. Τα υπόλοιπα μέταλλα άρχισαν να γίνονται γνωστά από την ελληνιστική και κυρίως τη ρωμαϊκή περίοδο. 2 μεγάλες περιοχές πρέπει να ξεχωρίσουμε που καθόρισαν την παγκόσμια ιστορία. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω τώρα και θα σας εξηγηθώ. Το Λαύριο και τα κοιτάσματα της Βορείου Ελλάδος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το Λαύριο. Η παντοδυναμία των αρχαίων Αθηναίων στηρίχθηκε στα μεταλλεία του Λαυρίου. Για να κόψουν όλα αυτά τα αργυρά νομίσματα έπρεπε να είχαν το Λαύριο. Έγιναν δυνατοί οι Αθηναίοι, αποκτήσαν δηλαδή δύναμη με αυτόν τον άργυρο και κατέλαβαν όλες τις περιοχές αυτές που επίσης είχαν άργυρο. Άρα λοιπόν η Θάσος και η αντίπερα περιοχή ήταν απικία των Αθηναίων, γιατί είχε πολλά μεταλλεία αργύρου. Ας μείνουμε όμως στο Λαύριο. Αυτή είναι μια εξαιρετικά πρωτοποριακή μελέτη του Μαρίνου και του Πέτρατσεκ του 1956. Είμαι τυχερός που ο εγγονός του Μαρίνου είναι συνάδελφός μου, ο Βασίλης ο Μαρίνος, σε άλλο όμως αντικείμενο, στην τεχνική γεωλογία, άρα δεν γνωρίζει τα θέματα των κοιτασμάτων και του έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει να είναι πολύ περήφανος για τον παππού του, γιατί αυτοί οι δύο συγγραφείς μελετήσανε τόσο πολύ καλά το Λαύριο και τη γεωλογία του, χωρίς να έχουν τις γνώσεις που έχουμε σήμερα 50-70 χρόνια μετά, και φτιάξαν αυτούς τους χάρτες και ερμηνεύσανε πάρα πολλά γεωλογικά φαινόμενα. Τα λαγούμια, τα υπόγεια μεταλλεία από όπου έβγαινε το μετάλλευμα δώσανε μια νέα γνώση στους Αθηναίους. Εδώ βλέπουμε ένα σύμπλεγμα από αρχαία μεταλλεία και τα οποία βρίσκονται έξω από το Λαύριο. Δώσανε γνώσεις επίσης για να γίνει μεταλλουργία. Εδώ βλέπουμε ένα πλυντήριο όπου γινόταν η πλύση του μεταλλεύματος και εδώ μία φωτογραφία από τον Βασίλη Στεργίου
ο οποίος έβγαλε με drone τα πλυντήρια στη Σούριζα. Οι νέες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κλασική περίοδο δεν είναι τυχαίες, διότι άμα δεν έχεις χρήμα δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις νέες τεχνικές. Και άμα δεν έχεις τα αντίστοιχα υλικά, όπως δηλαδή τα μέταλλα, δεν μπορείς να προχωρήσεις σε αυτές τις διεργασίες. Όμως στο θωρικό είναι και η αρχή του δυτικού πολιτισμού. Και επίσης δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Αυτό είναι το αρχαίο θέατρο του θωρικού, ίσως το αρχαιότερο σωζόμενο θέατρο της Ελλάδος, παρόμοιο και του κόσμου φυσικά. Παρόμοιες χρονολογίες είναι και το αρχαίο θέατρο Διονύσου. Το θέατρο αυτό ήταν ελλειπτικό, άρα καταλαβαίνετε ότι στο θωρικό, δηλαδή στο σημερινό Λαύριο, ξεκινάει ο δυτικός πολιτισμός. Πριν προχωρήσω μία παρένθεση, εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη τον Βουδούρη και τον Τζιμ Ρος. Ο Αυστραλός, ο οποίος αφού βγήκε στη σύνταξη από το Πέρθ, δούλεψε ετίες στη μεταλλευτική βιομηχανία σε πάρα πολλές εταιρείες με τεράστια εμπειρία, έβγαλε πάρα πολλά χρήματα, μας προσέγγισε με email και στη συνέχεια με ταξίδια και μας είπε ότι εγώ έβγαλα πολλά χρήματα και θέλω να αναδείξω τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τη σχέση του με τους ορυκτούς πόρους. Ο απόλυτος φιλέλληνας. Σήμερα είναι 80 χρονών. Η συνεργασία μας αυτή ξεκίνησε το 2014. Σήμερα είναι 80 χρονών. Δημοσιεύσαμε αρκετές εργασίες. Μία θα δημοσιευτεί σε λίγες μέρες. Ο Τζιμ μου έστειλε λοιπόν ένα email πριν από λίγες μέρες και μου λέει: «Βασίλη, έγινα 80 χρονών, ίσως μπορέσω να έρθω ακόμα μία φορά στην Ελλάδα». Καταλαβαίνετε τη συγκίνηση αυτού του ανθρώπου. Τον αγαπάμε τον Τζιμ, μας έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Η δημοσίευση που θα βγει τις επόμενες μέρες στηρίζεται πάνω σε αυτό το διάγραμμα. Τι λέει αυτό το διάγραμμα? Αυτό το διάγραμμα μας λέει ότι από την τρίτη επαφή υπήρχε πάρα πολύς άργυρος, την τρίτη επαφή. Και ο άργυρος αυτός συνδεότανε με τον Γαλινίτη. Άρα σήμερα μάθαμε, καταλάβαμε ότι οι αρχαίοι Αθηναίοι όταν βρήκανε την Μαρόνια, δηλαδή την τρίτη επαφή, μπορέσανε και φτιάξανε τις 200 επιπλέον τριήρης που έλεγε ο Θεμιστοκλής, ότι ας μην μοιραστούμε αυτά τα χρήματα που βγάλαμε από τα μεταλλεία της Μαρόνιας. Ας φτιάξουμε 200 τριήρης, γιατί οι Πέρσες έρχονται και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Μία τριήρη έχει 300 κουπιά, κάθε κουπί είναι τουλάχιστον ένα έλατο και όλο αυτό το ξύλο. Μόνο η ξυλία, μόνο το μέταλλο που χρειαζόταν μπροστά για να κάνουν τις επιθέσεις τους. Άρα καταλαβαίνετε, πόροι, χρήματα, μυαλό, γνώση και τελικά έρχεται η επιτυχία. Οι αρχαίοι Αθηναίοι κερδίσανε τους Πέρσες, γιατί αν δεν κερδίσανε οι αρχαίοι Αθηναίοι τους Πέρσες, σήμερα δεν θα συζητούσαμε αυτά που συζητούμε σήμερα και η επιστήμη θα είχε πάρει μια τελείως διαφορετική ροπή, διότι οι Πέρσες είχαν μια τελείως άλλη άποψη. Εδώ είναι από τις η τρίτη επαφή, κοιτάξτε αυτές τις κόκκινες γραμμές, είναι οι διάφοροι γεωλογικοί ορίζοντες. Η βαθιά, η τρίτη επαφή που βρισκόταν τα πλούσια σε άργυρο μέταλλο ήταν βαθιά και έπρεπε να σκάψουν οι αρχαίοι Αθηναίοι. Αυτή λοιπόν τη μελέτη κάναμε με τον Τζιμ, και ο οποίος ερχόταν κάθε 6 μήνες στην Ελλάδα από το 2014 και μέχρι την αρχή του κορονοϊού. Όμως δεν τελειώνουμε εδώ, γιατί έχουμε τον Φίλιππο τον Δεύτερο που έρχεται να αντιπαρατεθεί στην παντοδυναμία των Αθηναίων. Γιατί ο Φίλιππος ο Δεύτερος έγινε τόσο δυνατός? Γιατί εκμεταλλεύτηκε όλα αυτά τα κοιτάσματα, όχι μόνο της Βόρειας Ελλάδος, αλλά των Νοτίων Βαλκανίων. Μέσα σε 6 χρόνια ο Φίλιππος ο Δεύτερος κατέκτησε όλα αυτά τα φύλλα, τα οποία ήταν άναρχα φύλλα, δεν ήταν πολύ καλά δομημένα, άρα δεν ήταν πολύ δύσκολο, και έτσι ανέπτυξε το μικρό αυτό βασίλειο που πήρε
το 342 π.Χ. το 342 και μέσα σε 6 χρόνια το έκανε μία παντοδυναμία και αυτό επίσης συζητούμε με τις έρευνές μας που κάνουμε με αυτήν την ομάδα. Θα πάμε λίγο στη σκαπτή ύλη του Θουκυδίδη και μάλιστα στην περιοχή της παλιάς Καβάλας, βόρεια της πόλης της Καβάλας. Εδώ έχουμε ένα πολύ συνεκτικό, ένα σύμπλεγμα από αρχαίες στοές, από όπου έβγαινε χρυσός και άργυρος κυρίως. Επίσης στη Θάσο, που επίσης έχει πάρα πολλά μεταλλεία χρυσού, αργύρου, χαλκού. Και ο Γαλλικός ποταμός. Ξέρω ότι έχει περάσει πολύ η ώρα. Λίγο ακόμα υπομονή σας παρακαλώ. Ο Γαλλικός ποταμός. Ο ποταμός εχέδωρος για τους αρχαίους. Ο ποταμός που έχει δώρα. Ο ποταμός αυτός πηγάζει από το όρος Δίσορο, από τα Κρούσια, που είναι πολύ πλούσια σε μέταλλα. Πολλά μέταλλα, χαλκό, χρυσό, λίγο άργυρο, κυρίως όμως χαλκό και χρυσό. Αυτά τα μέταλλα από τη διάβρωση τροφοδοτούσανε και τροφοδοτούν ακόμα και σήμερα τον Γαλλικό ποταμό. Αυτό είναι από μία μελέτη που κάνω με τον υποψήφιο διδάκτορά μου, τον Χρήστο το Στεργίου, που μελετάει τα κρίσιμα σπάνια μέταλλα στην περιοχή του Κιλκής. Γαλλικός. Η λέξη Γαλλικός δεν προέρχεται από τη λέξη Γαλλία, αλλά από την λατινική ονομασία της ρωμαϊκής απικίας κάλικουμ. Και τι είναι το κάλικουμ? Είναι το δέρμα του τράγου, της κατσίκας. Αυτό λοιπόν που χρησιμοποιούσανε για να συλλέγουν τους κόκκους χρυσού από τα ειζήματα των ποταμών. Αυτή η απικία χρονολογείται περίπου τον 1ο αιώνα π.Χ. Θα δούμε λιγάκι μερικές φωτογραφίες, όχι με αυτή τη μέθοδο με τα δέρατα, αλλά με το πιάτο, με αυτό που λέγεται panning. Οι δύο συνεργάτες μου που κάναμε και ένα άρθρο στο περιοδικό Ελληνικό Πανόραμα, οι οποίοι με βοήθησαν, εγώ δεν ξέρω να κάνω αυτή τη διεργασία, γεμίζουμε το πιάτο με το ίζημα, το οποίο πρέπει να είναι προσεκτικά επιλεγμένο εκεί που πιστεύουμε ότι έχει παγιδευτεί ο χρυσός. Αρχίζει μία πλύση μέσα στο νερό με περιστροφικές διεργασίες. Διώχνουμε το επάνω τμήμα, σιγά σιγά το ξεπλένουμε με αυτήν την διαδικασία. Όμορφες φωτογραφίες από το Γαλλικό ποταμό και συλλέγουμε το λεγόμενο βαρύ κλάσμα που αποτελείται από βαριά ορυκτά και μέσα σε αυτό είναι και ο χρυσός. Με απαλές κυκλικές κινήσεις, ο Δημήτρης, ο Γεωργιάδης και ο Άλκης ξεχωρίζουν σιγά σιγά το χρυσό και εδώ δεν είναι με ένα πλύσιμο, αλλά όπως μου είπαν ο Δημήτρης και ο Άλκης, με ένα πλύσιμο μίας εβδομάδας μπορεί να μαζέψει κάποιος όλους αυτούς τους κόκκους χρυσού. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτός είναι ο χρυσός, το άφθαρτο αυτό μέταλλο, το οποίο η Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ πλούσιο και ο Γαλλικός ποταμός. Και εδώ μερικοί κόκκοι χρυσού, τα λεγόμενα nuggets, οι μεγάλοι κόκκοι χρυσού είναι τα nuggets. Τα nuggets δεν είναι τα κομματάκια από κοτόπουλο μιμίκου, αλλά είναι οι μεγάλοι κόκκοι χρυσού που βρίσκουν και βρίσκανε στην Αμερική και στην Αυστραλία. Στο Γαλλικό ποταμό έγινε η τελευταία και η μοναδική μάλλον εξόρυξη χρυσού. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εξόρυξη χρυσού πουθενά στην Ελλάδα. Χρυσοφόρου πετρώματος, χρυσοφόρου υλικού, ναι, αλλά όχι χρυσού. Αυτή είναι η βυθοκόρος που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1940, διακόπηκε η λειτουργία της και κυρίως λειτουργήσε μεταξύ 1953 και 1960 και έβγαλε 1.350 κιλά χρυσού από τον Γαλλικό ποταμό. Είναι τεράστια αυτή η ποσότητα. Αλλά και στα Βυζαντινά χρόνια μία μικρή στάση στα σιδηροκάφσια, δηλαδή στη Στρατονίκη, σε Στρατόνη, στη Βορειοανατολική Χαλκιδική, όπου είχαμε από τα Βυζαντινά χρόνια και η παλιότερη ονομασία σιδηροκάφσια είναι στον 1ο αιώνα, αλλά ιδιαίτερα το 15ο και 17ο αιώνα υπάρχει έντονη μεταλλευτική μεταλλουργική διαδραστηριότητα και ο Μπελόν
το 1553 αναφέρει ότι λειτουργούσαν 500 με 600 μεταλλουργικοί φούρνοι όπου δουλεύανε πάνω από 6.000 εργάτες σε ένα καθεστώς ελευθερίας. Γι' αυτό και το 1705 ιδρύθηκε το κοινό των μαντεμοχωρίων όπου υπήρχαν ελευθερίες και άρα εδώ συγκεντρωνόταν από διάφορες φυλές άνθρωποι από διάφορα μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να δουλέψουν και βέβαια ο φόρος και η απόδοση του αργύρου ήταν ο φόρος ήταν πολύ βαρύς και όλος ο άργυρος έπρεπε να μεταφέρεται στην πύλη. Τα μεταλλεία όμως στο Αιγαίο λειτουργήσαν και κατά το 19ο αιώνα. Ίσως να μην το γνωρίζουμε, αλλά είχαμε μία μεταλλευτική έκρηξη από το 1850 περίπου και μέχρι το 1950. Για 100 χρόνια σε πάνω από 30 νησιά λειτουργήσανε 200 ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, δουλέψανε χιλιάδες εργαζόμενοι, ντόπιοι και ξένοι, σε έναν από τους βαρύτερους κλάδους της βιομηχανίας, αυτών της μεταλλευτικής βιομηχανίας, φαίνοντας στην επιφάνεια τα πολύτιμα μέταλλα. Κοιτάξτε τα κόκκινα τρίγωνα και δεν τα έχω βάλει όλα, υπάρχουν πάρα πολλά μέρη ακόμα, όλα τα νησιά των Κυκλάδων, τα πολλά μέρη στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην Κεντρική Ελλάδα. Μεταλλεία σιδήρου, μαγκανίου, μολύβδου, ψευδαργύρου, χαλκού, χρυσού, αργύρου και πολλών άλλων μετάλλων. Για να βγαίνουν τα μέταλλα από τα έγκατα της ελληνικής γης, όπως εδώ βλέπουμε μεταλλεία στη Σέριφο, στη Σαμοθράκη, στη Θάσο, στο Βάνι της Μήλου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ αυτής της ονομασίας στο Βάνι της Μήλου και το Βάνι της Γεωργίας στην Κολχίδα. Ο πυρολουσίτης, που είναι ένα ορυκτό του μαγκανίου που εξορίχθηκε από από το Βάνι και οι σκάλες, η σκάλα φόρτωσης που οι περισσότερες είναι κατεστραμμένες. Η σκάλα Σωτήρα, η σκάλα Καλλιράχης που ξέρουμε για τη Ράχη, από την Θάσο και άλλες σκάλες δεν είναι τίποτα άλλο από σκάλα φόρτωσης του μεταλλεύματος στα πλοία. Αλλά το λαύριο. Από το λαύριο ξεκινάνε τα πάντα. Μιλήσαμε για τη γέννηση των κοιτασμάτων, όμως κάπου το 1860 έρχεται ένας Γάλλος ιταλικής καταγωγής, ο Σερπιέρι, ο οποίος θέλει να αναζητήσει τον άργυρο στις εκβολάδες, δηλαδή στα μεταλλευτικά απόβλητα των αρχαίων. Μαζί και ο Κορδέλας, ένας μεταλλιολόγος που έχει τελειώσει στο Πολυτεχνείο του Παρισιού και αρχίζουν τις έρευνές τους και ανακαλύπτουν ότι το λαύριο είναι πολύ πλούσιο σε μέταλλο. Εκεί λοιπόν στείνεται μία μοναδική βιομηχανική κομμόπολη με δύο μεγάλες εταιρείες, την ελληνική και τη γαλλική. Είναι το λαύριο βγαλμένο από τα έγκατα της γης, εκεί όπου αναζητούμε και σήμερα τις ερμηνείες για το σχηματισμό αυτών των μοναδικών στον κόσμο τεράστιων κοιτασμάτων. Ωραίες εικόνες, μοναδικές. Μπαίνεις μία ολόκληρη μέρα και δεν σου φτάνει, δεν έχεις δει τίποτα. Εκεί λοιπόν αναπτύχθηκε ταχύτατα μαζί με την μεταλλεία και η μεταλλουργία. Νέες μέθοδοι για την εξαγωγή μετάλλων μέσα από τα μεταλλεύματα. Τα μεταλλεύματα που εξοριζόταν μεταφερόταν με πλοία σε όλα τα μεγάλα λιμάνια του κόσμου. Στην Σύρο και στον Πειραιά, αλλά και στο Ρότερνταμ, το Λίβερπουλ, το Αμβούργο, την Αμβέρ, την Αίγυπτο, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Βοστόνη, τη Νέα Υόρκη, το Σίδνεϊ, πήγαιναν παντού σε όλο τον κόσμο. Το Αιγαίο τροφοδοτούσε τη μεταλλουργία όλων των βιομηχανιών του κόσμου. Όμως οι συνθήκες εργασίας ήταν πάρα πολύ άσχημες, γι' αυτό τα μοιραία ατυχήματα, τα χαμηλά μεροκάματα, το εξαντλητικό ωράριο που ξεκινούσε από τα ξημερώματα και έφτανε μέχρι το βράδυ, οδήγησαν στις μεγάλες απεργίες. Το 1896 στο Λαύριο που είναι η πρώτη απεργία στην Ελλάδα και το 1916 στη Σέριφο που πήρε διαστάσεις εξέργεσης με αιματηρές συγκρούσεις και νεκρούς. Οι φωτογραφίες των μεταλλορίχων δείχνουν ακριβώς αυτήν την κατάσταση που υπήρχε.
Επίσης, στα μεταλλεία της Θάσου, στα λιμενάρια, στις αρχές του 20ου αιώνα ήρθε η εταιρεία Spindel που άρχισε να εξορίσει μέταλλα εκεί που υπήρχαν ήδη αρχαίες εξορίξεις. Αυτή είναι η βίλα του Spindel, όπου ήταν και η κατοικία του, αλλά και τα γραφεία της εταιρείας που υπάρχουν έξω από τα λιμενάρια. Η εταιρεία αυτή δεν εξόρισε μόνο τα μέταλλα από τη Θάσο, αλλά και από την περιοχή της Καβάλας. Και τα θειορυχεία της Μήλου, όπου το θείο έβγαινε μέσα από τα έγκατα της γης. Το θείο χρησιμοποιήθηκε για την πυρίτιδα. Και τα ορυχεία καολινίτη επίσης στη Μήλο. Βλέπετε ότι η Μήλος είναι επίσης ανεξάντλητη. Θα έχετε πάει πολύ στο Σαρακίνικο, θα θαυμάσατε το περίφημο αυτό τοπίο, αλλά θα είδατε και αυτά τα λαγούμια, στα έγκατα της Μήλου που μπαίνουν μέσα για την εξόρυξη του καολινίτη. Η σμύριδα της Νάξου, που ήταν το καλύτερο λιαντικό υλικό που υπήρχε από την αρχαιότητα και από το 1852 και μέχρι σήμερα αποτελεί ελληνικό μονοπόλιο. Είναι δηλαδή οι εξορύξεις για λογαριασμό του δημοσίου και επειδή ήταν μοναδικό υλικό στον κόσμο. Σήμερα βέβαια δεν εξορίζεται γιατί υπάρχουν υλικά λιαντικά τεχνητά, αλλά για χιλιάδες χρόνια, από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια, χρησιμοποιήθηκε σαν το κυριότερο λιαντικό μέσο. Σήμερα υπάρχουν τα μεταλλεία. Και να περάσουμε λίγο στο σήμερα. Δεν έχω πολλά ακόμα, αλλά μια μικρή υπομονή. Ο μεταλλευτικός αυτός πυρετός του παρελθόντος δεν υπάρχει σήμερα. Έχουμε εξορίξεις, βγαίνουν μέταλλα και πετρώματα στην Μήλο, στη Χαλκιδική, στη Λάριμνα, στον Παρνασσό, στην Ίσυρο. Εδώ βλέπουμε εξόρυξη στην Μήλο. Η Μήλος πραγματικά είναι ένας εντυπωσιακός τόπος όπου μπορεί να εφαρμοστεί ταυτόχρονα και ο τουρισμός και η μεταλλευτική βιομηχανία. Ο περλίτης είναι, η Ελλάδα είναι η πρώτη παραγωγός χώρα στον κόσμο σε περλίτη αυτού του μοναδικού υλικού από τα ορυχεία της Μήλου. Και δεύτερη παραγωγός χώρα στον κόσμο από το ορυχείο σε μπετονίτη, από αυτό το ορυχείο στην Αγγεριά. Είναι μοναδικά υλικά τα οποία υπάρχουν, η εξόρυξη συνεχίζεται. Συγγνώμη, μια στιγμή λιγάκι. Μάλλον σώζει το αρχείο, γιατί ήταν πολύ μεγάλο αρχείο. Ωραία. Ωραία. Στην Ολυμπιάδα και στο Στρατόνι βγαίνει μόλιδος ψευδάργυρος. Στη Λάριμνα έβγαινε μέχρι πρόσφατα σιδηρονικέλιο. Το νικέλιο είναι το μοναδικό αυτό υλικό, μέταλλο, που μαζί με το κοβάλτιο και το λίθιο χρειάζεται για τις μπαταρίες τις επαναφορτιζόμενες. Πάμε σε ηλεκτροκίνηση. Χωρίς νικέλιο δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Η Ελλάδα μαζί με τη Φιλανδία είναι οι μοναδικές χώρες που έχουν μεγάλα μεταλλεύματα σιδηρονικελίου. Σήμερα η κατάσταση του Λατομείου βρίσκεται σε μία προσπάθεια της πολιτείας να το περάσει σε ιδιώτες, διότι τα τελευταία πολλά χρόνια η εταιρεία, η Λάρκο, η οποία ήταν δημοσίου χαρακτήρα, πουλούσε με ζημία και δεν μπορείς να πουλάς με ζημία κάτι που βγάζεις από τη γη. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει να υπάρχει κέρδος. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι σε μια προσπάθεια η Λάρκο να πουληθεί. 6 επενδυτές διεκδικούν τα μεταλλεία της Λάρκου σε δημοσίευμα πριν από λίγες ημέρες. Και η Ελλάδα είναι η πρώτη παραγωγός χώρα σε αλουμίνιο από τις εξορύξεις στον Παρνασσό. Οι εξορύξεις πλέον γίνονται μόνο υπόγεια στον Παρνασσό, δεν έχουν απαγορευτεί οι υπαίθριες εξορύξεις και υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τις δύο μεγάλες εταιρείες. Η μία είναι το αλουμίνιο της Ελλάδος που παίρνει όλο το υλικό, το μεταφέρει στην Βιωτία, στο αλουμίνιο της Ελλάδος και παράγει αυτό το πολύτιμο μέταλλο. Και ο Μαγνησίτης, ο Λευκόλιθος από τη Γερακινή, που επίσης η Ελλάδα είναι η πρώτη παραγωγός χώρα σε Λευκόλιθο στην Ευρώπη, και το ορυχείο της Ελαφρόπετρας στο γυαλί,
της Νησίρου. Και μπαίνω στην τελευταία ενότητα, που ίσως την άφησα τελευταία γιατί είναι η πιο όμορφη, είναι η οργάνωση μουσείων και συλλογές ορεικτών. Η φύση, εκτός από τα χρήσιμα υλικά, μας προσφέρει και τα όμορφα υλικά. Εδώ είναι μια φωτογραφία από αυτό το μικρό αλλά υπέροχο, θαυμαστό, αγαπητό μουσείο στα Άνω Βρασνά. Να πάτε να το δείτε, να επισκεφτείτε τα Βρασνά, εκεί θα σας υποδεχτούν ο Μιχάλης και η Ούτα, ένα ζευγάρι που το δημιουργήσανε με τις συλλογές τους αλλά και με τους συνεργάτες τους. Τα μουσεία παράγουν εκπαίδευση, όμως εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο σε κάποια μέρη και ειδικά στο Λαύριο. Στο κάτω Νευροκόπη βγαίνει αυτός ο απαράμιλου κάλους αμέθιστος παγκοσμίου μοναδικότητας, στο παρανέστη αυτό το ρουμπίνι ή το ρουμπινάκι όπως το λέμε, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κόκκινο κορούνδιο με το οποίο κατασκευάσαμε και ένα δαχτυλίδι σε κοπή καμποσών, από τους σπουδαστές μου όταν δίδασκα στο πολιτιστικό ΙΕΚ Θεσσαλονίκης στις αρχές της δεκαετίας του 2000, και εδώ με τους φοιτητές μου που μαζεύουμε κιανίτες αυτό το πολύ όμορφο μπλε ορυκτό από το Παρανέστη, και ένας όμορφος γρανάτης ζωνώδης, πολύ όμορφος, που επίσης οι σπουδαστές μου από το ΙΕΚ κατασκευάσαν αυτό το δαχτυλίδι. Αλλά για το Λαύριο, τι να πει κανείς για το Λαύριο? Είναι συγκλονιστικό το Λαύριο. Όπου και να γυρίσεις το μάτι σου θα δεις υπέροχα χρώματα, όμορφα ορυκτά, όπως αυτός ο αδαμίτης, ο πράσινος, ο αναβεργίτης με τους όμορφους κρυστάλλους στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, ο γλαυκοκερινίτης με αυτό το υπέροχο μπλε χρώμα και ο σερπιερίτης με επίσης υπέροχο μπλε χρώμα και αυτούς τους θαυμαστούς κρυστάλλους. Δημοσιεύσαμε πριν από λίγες μέρες με τον Παναγιώτη Βουδούρη και ένα πλήθος από συνεργάτες με τους οποίους έχουμε δουλέψει, έχουμε μελετήσει τα κοιτάσματα του Λαυρίου, μία εργασία που θέλουμε να εξηγήσουμε γιατί το Λαύριο είναι ένας μοναδικός χώρος, μοναδική περιοχή στον κόσμο γεωλογικής και ορυκτολογικής κληρονομιάς. Με βάση και αυτές τις μελέτες έχει υποβληθεί ένας φάκελος από το ΙΓΜΕ στην UNESCO, ούτως ώστε το Λαύριο να μπει στα γεωπάρκα της UNESCO. Κάτι μοναδικό και κάτι εκπληκτικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν αναγνωρισμένα επίσημα 5.652 ορυκτά. Από αυτά, τα 638 υπάρχουν στο Λαύριο, πάνω δηλαδή από 11%. Αυτό δεν υπάρχει σε άλλο μέρος του κόσμου, να συγκεντρώνονται σε μία περιοχή 638 ορυκτά. Γι' αυτό καταλαβαίνετε γιατί οι επιστήμονες από όλο τον κόσμο βλέπουν την Ελλάδα, το Αιγαίο, το Λαύριο και τις διάφορες άλλες περιοχές. Τελειώνω σιγά σιγά με μία αναφορά στους δύο πολύ καλούς φίλους αλλά και συνεργάτες, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Είναι ο Ηρακλής ο Κάτσαρος με την συλλογή του που κόβει ανάσα, και ο Βασίλης ο Στεργίου με τη συλλογή του που επίσης κόβει ανάσα, που ξαφνιάζει, που κάθεσαι εκεί μπροστά με ανοιχτό το στόμα και λες πώς υπάρχει τόσο μεγάλη ομορφιά στη φύση. Αυτοί οι δύο οι άνθρωποι είναι που μας βάζουν μέσα στα μεταλλεία με ασφάλεια, με τους φοιτητές μας, ο Ηρακλής και ο Βασίλης. Και γι' αυτό οι συνεργάτες τους δεν βάζουν μόνο εμάς, αλλά και πάρα πολλούς επιστήμονες, Ρώσους, Γάλλους, Γερμανούς, οι οποίοι μελετούν τα ορυκτά και οι οποίοι δώσανε προς τιμήν τους την ονομασία σε δύο ορυκτά. Εδώ βλέπουμε τον Στεριουίτη και πριν από λίγες μέρες τον αναγνωρίστηκε από την επίσημη Παγκόσμια Ορυκτολογική Ένωση ο Κατσαροίτης. Εδώ με τους φοιτητές μας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με αυτό το φοιτητικό παράρτημα που κάνουμε πάρα πολλές δράσεις, έχουν πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για την γεωλογία οι φοιτητές και βρίσκουν συνεχώς τόπους για να τους επισκεπτόμαστε και να κάνουμε μαθήματα επιτόπια. Και το μέλλον. Αυτή είναι η τελευταία μου ενότητα. Αυτή η βύθιση του ωκεάνιου φλοιού κάτω από την Κρήτη
δημιουργεί αυτή τη στιγμή σε μεγάλα βάθη πολλά κοιτάσματα και να εστιάσουμε λίγο στο Κολούμπο. Το Κολούμπο είναι ένα ηφαίστειο, το βλέπουμε εδώ, 6-8 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Σαντορίνης. Όλοι βλέπουμε και κοιτούμε τη Σαντορίνη, αλλά αυτό το ηφαίστειο είναι υποθαλάσσιο, έχει διάμετρο περίπου 3 χιλιόμετρα και βάθος 500 μέτρα. Έχει μελετηθεί από πολύ σπουδαίους συναδέλφους, από την κυρία Νομικού, η οποία με πάρα πολλούς, από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και με πολλούς συνεργάτες της από πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο μελετούν το τι ακριβώς συμβαίνει στο Κολούμπο. Όπως επίσης και με τον συνεργάτη, τον Στέφανο Κίλια, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, που μελετούν αυτές τις φυσαλίδες, παίρνουν δείγματα και βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει χρυσός, αντιμόνιο, θάλιο, άργυρος, αρσενικό, υδράργυρος, ψευδάργυρος για τις επόμενες γενναίες. Όταν αυτά θα βγουν στην επιφάνεια μετά από μερικά εκατομμύρια χρόνια, αν θα υπάρχει ο άνθρωπος, θα μπορεί να εκμεταλλεύεται τον πλούτο αυτό που δημιουργείται στο υποθαλάσσια, στο νότιο Αιγαίο. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το Αιγαίο. Το ασπρίσαμε. Πήγαμε σε πάρα πολλά μέρη. Νομίζω ότι εντυπωσιαστήκαμε. Δεν είπαμε τίποτα. Δεν φτάσαν οι 2 ώρες. Θα ήθελα πάρα πολλές μέρες. Δεν φτάσανε. Εδώ τελειώνω με μια φωτογραφία. Τα Γλαρονίσια της Μήλου. Μια στιγμή λίγο, γιατί κάποιος κάνει μια... Λίγο πρέπει να τα σβήσω αυτά. Ωραία. Στα διδακτικά μας βιβλία, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, μιλούν για τις λάβες που βγαίνουν στη θάλασσα και παγώνουν απότομα και βάζουν φωτογραφίες από τη Χαβάη. Ναι, αγαπητοί μου φίλοι, από τη Χαβάη. Τα Γλαρονίσια της Μήλου, γιατί όχι? Γιατί δεν τα βάζουμε, γιατί δεν τα γνωρίζουμε, γιατί δεν τα επισκεπτόμαστε, γιατί δεν είναι η προμετωπίδα στην εκπαίδευσή μας? Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Βασίλη, δεν ξέρω γιατί λες για υπομονή. Παίρνω μια φράση που μόλις έγραψε η κυρία Βαφιάδη στο chat, όπου τα σχόλια είναι καταιγιστικά. Κρίμα που δεν μπορούμε να χειροκροτήσουμε. Ήσουνα μαγικός. Μαγικός. Πάρα πολλοί φίλοι ανησυχούν. Να ξέρετε ότι αύριο θα έχετε στα email σας βιντεοσκοπημένη τη διάλεξη του κυρίου Μέλφου, να μπορέσετε να εστιάσετε σε οτιδήποτε θέλετε, να ακούσετε οτιδήποτε θέλετε. Δεν μιλάμε τώρα για τον πλούτο των γνώσεων, όλο αυτό το καθηλωτικό φωτογραφικό υλικό, το οποίο έχει να πει και κάτι σε εμάς που είμαστε έτσι έξω από την επιστήμη της γεωλογίας. Ή όπως έγραψαν πάρα πολλοί φίλοι, ο μοναδικός τρόπος που έχει ο Βασίλης για να δένει την αρχαιολογία με τη γεωλογία, τόποι, κάποιοι από αυτούς τους τόπους εντελώς απρόσιτοι σε εμάς. Νομίζω ότι συμβαίνει κάτι καταπληκτικό. Εγώ θα ήθελα να παρατηρήσω και κάτι ακόμη, τον σεβασμό με τον οποίο ο κύριος Μέλφος αναφέρεται στους συνεργάτες του και η αγάπη που έχει για τους φοιτητές του, και αυτό φάνηκε μέσα από αυτή την τόσο πλούσια διάλεξη. Παρακαλώ, φίλοι, ρωτήστε. Νομίζω ότι είναι και κάποιοι αρκετοί γεωλόγοι σήμερα μαζί μας, αλλά οι περισσότεροι είναι ένας κόσμος ο οποίος πραγματικά, όπως και εγώ όταν γνώρισα τον Βασίλη και άρχισα να ακούω πολύ προσεκτικά αυτά που λέει, είναι σαν να σου ξεκλειδώνει έναν ολόκληρο κόσμο τον οποίο δεν υποψιάζεσαι ότι υπάρχει. Έναν κόσμο στον οποίο η έννοια του χρόνου είναι σχετική και ο πλούτος είναι κάτι το αδιανόητο. Βασίλη, δεν προλαβαίνω να σου μεταφέρω τα συγχαρητήρια που γράφονται στο chat, είναι δεκάδες. Παρακαλώ, φίλοι, ανοίξτε τα μικρόφωνά σας να ρωτήσετε οτιδήποτε ή αν θέλετε να κάνετε μία επισήμανση, μία τοποθέτηση, οτιδήποτε θέλετε. Εγώ ρώτησα και το έγραψα, πού είναι αυτά τα μουσεία τα ιδιωτικά, που είναι εξαίρετα. Πάρα πολύ ωραία που μας δείξατε. Και ευχαριστώ πολύ, Στεφανή, δουλεύουμε. Ναι, αυτό που ειδικά, οι φωτογραφίες που σας έδειξα είναι από το προσωπικό μου αρχείο. Η πρώτη φωτογραφία που σας έδειξα είναι στα Άνω Βρασνά. Τα Βρασνά, ναι, είναι... ναι, αυτό το άκουσα, στα Άνω Βρασνά, και είναι υπέροχο. Τώρα, άλλα μουσεία. Άλλα τα πολύ πιο εντυπωσιακά.
Αυτά οι υπόλοιπες φωτογραφίες δεν ήταν από μουσεία, ήταν από την προσωπική μου συλλογή. Όμως υπάρχει σίγουρα. Προσωπικές συλλογές. Ναι, υπάρχει σίγουρα όμως το Μουσείο Γουλανδρή στην Αθήνα που έχει πολύ ωραία ευρήματα. Ναι, ναι, το έχω επισκεφτεί. Λειτουργήσε στη Θεσσαλονίκη για αρκετούς μήνες και το έκοψε δυστυχώς ο κορονοϊός στο Αριστοτέλειο στο λιμάνι, στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τα ορυκτά και ο άνθρωπος, που έκανα και αρκετές ξεναγήσεις, όπως και οι φοιτητές μου. Οι φοιτητές μου είχαν αναλάβει τις ξεναγήσεις και ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακό. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης ελπίζω ότι σύντομα θα μπορεί να ανοίξει τις πόρτες του και να φιλοξενεί τέτοιες εκθέσεις. Μπορώ να μιλήσω. Πάρα πολύ ωραίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό. Όποιος θέλει να μιλήσει να έχει ανοιχτό το μικρόφωνο του, γιατί είμαστε πάρα πολύ μέσα. Αν έχετε την καλοσύνη, λίγο μια φωνή που ακούστηκε από κάποιον κύριο, έχω την εντύπωση ότι προηγείται η κυρία Μανάφη που είχε σηκώσει εικονικά το χέρι για να πάρει τον λόγο και αμέσως μετά εσείς κύριε Καλογιαννίδη, εσείς είχατε ανοίξει το μικρόφωνο σας. Δεν θυμάμαι ποιος μίλησε γιατί δεν έχω πλήρη την εικόνα, έτσι, είμαστε πάρα πολύ. Κυρία Μανάφη, παρακαλώ, αμέσως μετά ο κύριος που άνοιξε το μικρόφωνο του, ο κύριος Καλογιαννίδης και στη συνέχεια η κυρία Παπαδοπούλου. Κυρία Μανάφη. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι πάντα μαγευτικές οι διαλέξεις σας, τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω ξεναγήσεις. Οι διαλέξεις σας είναι, δεν ξέρω τι να πρώτο σκεφτώ, είναι και ένα πλήθος πυκνής πληροφορίας που μάλλον θέλει πολλές μέρες για να το επεξεργαστεί κανείς. Ήθελα να σας ρωτήσω, διαβάζοντας κάπου, δύο πράγματα έτσι μου μείναν λίγο σαν απορίες, διαβάζοντας κάπου για την κεραμική, διάβασα ότι ο χαλκός ανακαλύφθηκε σαν είδος από τα καμίνια της κεραμικής, γιατί ψήνοντας τα καμίνια άρχισε να ρέει ο χαλκός. Υπάρχει κανένα ίχνος αλήθειας σε αυτό? Δεν το ξέρω να σου πω την αλήθεια, αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι όλες οι μεγάλες τεχνολογικές ανακαλύψεις της προϊστορικής περίοδου γινότανε σχεδόν τυχαία, αλλά επειδή είχαμε μια συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας και άρα λοιπόν όλες αυτές οι δραστηριότητες συνεχώς αυξανότανε, υπήρχε πολύ μεγάλη πιθανότητα να γίνει μια νέα ανακάλυψη. Άρα σαφώς κατά 99,9% αυτό που λέτε έτσι πρέπει να ισχύει. Αυτό που πρόσεξα είναι ότι εκεί που είχατε σημειώσει στο χάρτη τα οξύδια και τα μέταλλα, είναι εκεί που υπήρχαν, όχι μόνον εκεί, αλλά εκεί που υπήρχαν τέλος πάντων πολλά από τα σημαντικά εργαστήρια κεραμικής. Είχε σχέση αυτό ότι εκεί αναπτύσσονταν τέλος πάντων τα εργαστήρια κεραμικής, εκεί κοντά που ήταν τα μέταλλα, με τις χρωστικές δηλαδή, εννοώ. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή, οι περιοχές οι οποίες έχουν τα ορυκτά και τα πετρώματα και τον ορυκτό πλούτο, εκεί πέρα συμβαίνουν και οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις, όπως ήταν ας πούμε, το Λαύριο. Άρα λοιπόν, στο Λαύριο θα ανακαλύπταν τις γιές, θα ανακαλύπταν τις χρωστικές. Γιατί από εκεί βγάζαν το μετάλλευμα, το λιώνανε, το κονιοποιούσανε, το σπάζανε. Άρα λοιπόν το είχαν εκεί πέρα ως πρώτη ύλη, βάφανε, χρωματίζανε και τα κεραμικά τους, άρα σαφώς. Αν καταλάβω καλά, πρέπει να είστε αρχαιολόγος προϊστορικής αρχαιολογίας. Καθόλου, κεραμίστρια. Είναι αγαπημένη μου φίλη η αρχαιολόγη, αλλά είμαι κεραμίστρια. Εμείς συναντιόμαστε στα κεραμικά. Δεν έχουμε δυνατότητα να χρονολογήσουμε τις εξορίξεις από αυτά τα υλικά, όπως είπα και προηγουμένως, γιατί δεν αφήνουν υπολείμματα, δεν αφήνουν κάποια ίχνη από τις εξορίξεις. Μάλιστα, ωραία, ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να μην... Βεβαίως, βεβαίως. Και αμέσως μετά ο κύριος Καλογιαννίδης. Παπαστεργίου λέγομαι. Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη γνώση και την παρουσία. Θα θέλαμε να μας πείτε πού μπορούμε να σας συναντήσουμε σε μια παρόμοια ομιλία. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι ένας οικισμός που έχει βρεθεί το Παυλοπέτρι κοντά στην, που μπορούμε να δούμε το πόσο γρήγορα ανέβηκε η θάλασσα. Είναι κοντά στην Νεάπολη, στην Πελοπόννησο. Και για να πω για κάτι άλλο,
είναι ότι μεταχειριστήκανε τις γέες και το ονομάζανε γκλέις. Δεν είναι βαφή, είναι τα οξύδια του σιδήρου που ανεβοκατεβάζοντας το οξυγόνο στα καμίνια δώσανε αυτό το μαύρο χρώμα που ξέρουμε στα ελληνικά αγγεία. Αυτό ήθελα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ναι, και εγώ ευχαριστώ. Κάποιος άλλος? Βασίλη, αν θέλεις απάντηση σε αυτό, έχουμε... Η αλήθεια είναι ότι, όπως σας είπα, δεν είπα σχεδόν τίποτα. Επίσης, την Δυτική Ελλάδα δεν τη γνωρίζω πολύ καλά, το Ιόνιο. Έχει μια τελείως διαφορετική γεωλογία από τη γεωλογία του Αιγαίου. Όπως και, άρα και οι ορεικτές πρώτες ύλες, παρόλο που έχω κάνει μελέτη στην Κεφαλονιά, με την αρχαιολόγο τη Γεωργία της Στρατούλη για αρκετά χρόνια, αλλά γενικώς στην Δυτική Ελλάδα δεν την γνωρίζω. Έτσι είναι όπως τα είπε και ο κύριος. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Κύριε Καλογιαννίδη, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι. Βασίλη, χαιρετισμούς σε σένα και σε όλη την παρέα. Είμαι στο Τορόντο του Καναδά, αλλά μένω στη Θεσσαλονίκη συνήθως, αλλά λόγω κοροναϊού είμαι εδώ. Συγχαρητήρια και πάλι. Μια ερώτηση να κάνω, η οποία δυστυχώς είναι λίγο, ίσως είναι εκτός θέματος. Έχω ένα ισχυρό ερασιτεχνικό ενδιαφέρον για αστρονομία και αστροφυσική. Θα μπορούσες να συνδέσεις την γένεση, τη δημιουργία των μετάλλων και ιδιαίτερως του χρυσού με τις περίφημες εκρήξεις supernova που έγιναν πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, και να μας πεις κάτι, αν θέλεις και μπορείς, για τις τρομερές συνθήκες δημιουργίας αυτών των μετάλλων, δηλαδή από πίεση και από θερμοκρασία. Μάλιστα. Για το super boom δεν έχω γνώσεις. Αυτό όμως που γνωρίζω και έχω μελετήσει και διδάσκω και στους φοιτητές μου είναι ότι όταν πλέον η Γη ήταν ένα νεφέλωμα, άρχισε σιγά σιγά να υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ των μετάλλων, και το νικέλιο και ο σίδηρος άρχισαν να συγκεντρώνονται στον πυρήνα. Πρώτα λοιπόν κατασκευάστηκε ο πυρήνας, και μέσα στον πυρήνα άρχισαν οι ραδιενεργές εκρήξεις, οι ραδιενεργές αντιδράσεις με το ραδιενεργό κάλιο, το ραδιενεργό ουράνιο και το ραδιενεργό θόριο. Και σιγά σιγά άρχισε να δημιουργείται ο μανδύας προς τα έξω, που τράβηξε τα περισσότερα μέταλλα, και ο στερεός φλοιός της γης, ο οποίος ήταν στήρος από μέταλλα, και όσο έσπαζε ο στερεός φλοιός όταν στερεοποιήθηκε και άρχιζαν να κινούνται οι διάφορες λιθοσφαιρικές πλάκες, να βυθίζονται. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ εύπλαστος ο στερεός φλοιός. Άρχιζε ο μανδύας να εμπλουτίζει με μέταλλα, με αυτές τις διεργασίες που είπαμε λίγος πολύ, τον στερεό φλοιό της γης. Άρα εγώ γνωρίζω, να σας πω, από τη στιγμή που η γη έγινε ένα νεφέλωμα. Επίσης υπάρχει όμως και μια άλλη θεωρία, λίγο να το συνδέσω. Υπάρχουν πολλοί που επιμένουν, και μπορεί να υπάρχει μια δόση αλήθειας, ότι πολλά από τα μέταλλα που υπάρχουν στην γη ήρθαν με τη μεγάλη αυτή επίθεση μετεωριτών που έγινε στα πρώτα 1,5-2 δισεκατομμύρια χρόνια από την γέννηση της γης. Η γη άρχισε να σχηματίζεται πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Άρα πολλά μέταλλα μπορεί να ήρθαν πραγματικά από το διάστημα. Αυτά μπορώ να σας πω. Και μια τελευταία. Είχα την ευτυχία να δω την ωραία σας έκθεση που κάνατε στο λιμάνι Θεσσαλονίκης πριν από ένα χρόνο ίσως. Τώρα πού μεταφέρθηκε και πού μπορούμε να την ξαναδούμε όταν τα πράγματα βελτιωθούν από τον ιό?
Μάλιστα. Αυτή η έκθεση διοργανώθηκε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης και από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και χρηματοδοτήθηκε από το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και μετά τη Θεσσαλονίκη θα πήγαινε στο Λαύριο. Εκεί μείναμε. Αν λοιπόν τελειώσουμε με το lockdown κάποια στιγμή, έχω την εντύπωση ότι στο Λαύριο θα υπάρχει αυτή η έκθεση, είναι εντυπωσιακή, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι και στο Λαύριο, όταν θα πάτε στην Αθήνα, οργανώστε μια ημερήσια τουλάχιστον εκδρομή στο Λαύριο. Εκεί έχει δύο μουσεία εκπληκτικά ορυκτών. Ωραία. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία ότι η έκθεση θα έβγαινε περιοδία, Βασίλη, και μετά το Λαύριο είχε... θα πήγαινε κι αλλού. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς πού θα καταλήξει αυτή η έκθεση. Δεν ξέρω, γιατί δεν είναι στις δικές μου τις... Ενδιαφέρον πολύ. Κυρία Παπαδοπούλου, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μέλφο. Εγώ είμαι λάτρης της γεωλογίας και γενικά όλων των γεωλογικών φαινομένων. Έχω σπουδάσει φυσική και κάναμε 2 χρόνια ορυκτολογία και κρυσταλλοδομή. Και από τότε ερωτεύτηκα τη γη και όλα τα ορυκτά της. Και ήθελα να πω ότι για τη Μήλο, ότι έχει πάρα πολλά ορυκτά πετρώματα. Ήταν ας πούμε, και ευχή αλλά και κατάρα για τη Μήλο, γιατί ήταν η αιτία που οι Αθηναίοι τελικά την καταστρέψανε. Εφόσον οι Μήλοι είχαν αρνηθεί να υποταχθούν στους Αθηναίους. Είναι συγκλονιστική μια επίσκεψη στη Μήλο και σε όλα γύρω-γύρω και στο μουσείο της Μήλου που έχει. Και λοιπόν, θα μπορούσα να μιλάω για τη γεωλογία ώρες-μέρες. Αλλά ήθελα μία ερώτηση στον κύριο Μέλφο να κάνω. Δεν αναφέρθηκε καθόλου το θέμα της κεντρικής Χαλκιδικής και το θέμα των σκουριών. Ήθελα, ας πούμε, αν μπορούσε να μας έλεγε κάτι, για να έχουμε μια γνώμη πιο επιστημονική, πέρα από όλα όσα ακούμε. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν θέλω να μπω σε αυτό το θέμα. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά το ζήτημα, αλλά είναι βαθιά πολιτικό και βαθιά πολιτικό. Αυτό δεν θέλω να μιλήσουμε. Κάποιες πληροφορίες, αν πραγματικά υπάρχουν όλα. Θα μπορούσα να μιλάμε για 3 ώρες για αυτό το θέμα. Και να σας πω τις απόψεις μου και τις θέσεις μου με βάση την επιστήμη μου και με βάση τις γνώσεις μου. Αλλά είναι καθαρά, είναι βαθιά πολιτικό από όλα τα επίπεδα. Από όλες τις πλευρές, έτσι, από όλες τις πλευρές. Γιατί έχω ακούσει πολλά και διάφορα και έτσι... Όλοι έχουμε ακούσει. Εγώ επαναλαμβάνω, οτιδήποτε λογικό δεν είναι επιστημονικά ορθό. Αυτό προς όλες τις πλευρές. Ναι, καλά, έχω ακούσει και από ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, ότι για την εξόρυξη του χρυσού χρησιμοποιούνται κάποια ενώσεις υδραυγύρου και τα λοιπά, το οποίο ναι, δεν είναι έτσι. Ας το συνεχίσουμε. Η κυρία Παπαδοπούλου από τη στιγμή που δεν θέλει να... Όχι, δεν επιμένω. Από αυτό δικαιολογώ γιατί ήθελα να μάθω κάτι παραπάνω. Ήταν έτσι σαφής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρεμβαίνω, αλλά επειδή έχω τον ρόλο της συντονίστριας, ας το προσπαθούμε. Δεν επιμένω. Απλώς επειδή με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, έλεγα αν θα μπορούσε. Εφόσον δεν μπορεί, δεχτώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ηλιάδου, η Ελπινίκη, επειδή έχει ένα σηκωμένο χέρι, νομίζω ότι έχει παγώσει η εικόνα της, ίσως να... Α, όχι, εντάξει, ναι. Ωραία. Γεια σας. Γεια σας. Κύριε καθηγητά, η παρουσίαση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ήθελα να ρωτήσω για το συγκεκριμένο νησί, τη Μήλο, την οποία επισκέφτηκα το περασμένο καλοκαίρι και μου έκανε μία πολύ μεγάλη εντύπωση ένα φαινόμενο το οποίο και από γεωλόγους υπάρχουν κάποιες απόψεις οι οποίες δίστανται. Υπάρχει ένα φαινόμενο στη Μήλο το οποίο δεν αναφέρθηκε, βέβαια δεν έχει σχέση με μεταλλεύματα. Υπάρχουν κάποιοι ογκόλυθοι, κάποιες πολύ μεγάλες κροκάλες, γρανίτη νομίζω, οι οποίες είναι διασκορπισμένες στην ενδοχώρα του νησιού, σε κάποιες περιοχές, και δεν μπορούν και επιστήμονες να εξηγήσουν το πώς έχουν βρεθεί εκεί πέρα αυτοί οι ογκόλυθοι. Μήπως υπάρχει κάποια άποψη επάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, καταρχήν πρώτα να πω ότι είχα την τύχη να επισκεφτώ τη Μήλο με γεωλογική δραστηριότητα, δηλαδή με
γεωλογική άσκηση Πέθρου με τον καθηγητή γεωθερμίας και φυσιολογίας τον Μιχάλη Φυτίκα, ο οποίος ήταν και καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο και μετέπειτα συνάδελφος, ο οποίος γνωρίζει τη Μήλο, έκανε την διδακτορικό στη Μήλο τη δεκαετία του 70, έχει συνταξιδοτηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Μιλάω μαζί του, μπορεί και να μας ακούει σήμερα. Όμως τέτοια περιοχή δεν επισκεφτήκαμε. Τώρα, όταν λέτε επιστήμονες μπορέσαν, δεν μπορέσαν να το εξηγήσουν, ποιοι επιστήμονες, είναι η συζήτηση πολύ μεγάλη. Υπάρχουν πάρα πολλά φαινόμενα τα οποία και εξηγούνται πολύ εύκολα και δεν εξηγούνται και καθόλου ή πολύ δύσκολα. Άρα λοιπόν δεν το γνωρίζω όμως αυτό, οπότε δεν έχω κάποια άποψη για αυτές τις μορφές, τις κροκάλες, οι οποίες παρόλα αυτά φαντάζομαι ότι θα έχουν σχηματιστεί από τη διάβρωση κάποιου πετρώματος, αλλά τι πετρώματος, ο γεωλόγος πρέπει να πάρει το σφυράκι του, να πάει να σπάσει την πέτρα, να την ανοίξει, να τη δει και να αρχίσει εκείνη τη στιγμή να προσπαθεί να ερμηνεύσει. Καλά, Βασίλη, ξέρεις, εγώ πίστευα ότι οι πιο παθιασμένοι, εντός πολλών εισαγωγικών, οι πιο τρελοί, είναι οι αρχαιολόγοι, παθιασμένοι έτσι με την επιστήμη τους. Νομίζω πως οι γεωλόγοι τους συναγωνίζεστε πάρα πολύ στο επίπεδο αυτό. Είστε πραγματικά πολύ, ή τουλάχιστον εσύ και οι φοιτητές σου και ο κόσμος έτσι που έχω γνωρίσει μέσα από σένα. Ο Εύκονς, αν το λέω σωστά. Ναι, εγώ είμαι. Κωνσταντίνος λέγω. Γεια σας. Εγώ είμαι και επίσης φοιτητής γεωλογίας. Μάλιστα. Και ήθελα να κάνω μια ερώτηση, άμα θα συνεχίσει στη Θεσσαλονίκη, έστω και λίγο μετά, μόλις ανοίξει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Γιατί είχε κοπεί ουσιαστικά η μισή περίοδος που είχε. Ναι, δυστυχώς όχι, μεταφέρθηκε, έφυγε η έκθεση. Έχει φύγει ήδη, okay. Έφυγε και πέρυσι τον Ιούνιο. Δεν γινόταν να μείνει, γιατί είχε ευαίσθητο το υλικό, ήταν πάρα πολλά. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα θα υπάρχει και στο Λαύριο. Να πάτε στο Λαύριο. Εφόσον είσαι φοιτητής γεωλογίας, στο Λαύριο να πας. Ναι, θα το επιδιώξω. Και να σας ευχαριστήσω, γιατί και εμείς, παρόλο που έχουμε τη σχολή αυτή και ναι, τα μισά μπορεί να τα ξέρουμε και μαθαίνουμε κι άλλα και κάναμε μια πολύ καλή επανάληψη κιόλας σε κάποια πράγματα και τα βλέπουμε, τα συνδέουμε και με την καθημερινότητά μας περισσότερο, γιατί στο μάθημα ίσως να κάνουμε λίγο πιο πολυτεχνικά συγκεκριμένα κάποια πράγματα, αλλά τώρα αυτό δεν ήταν μόνο γεωλογία, είχε και αυτό που πολλοί σχολίασαν κιόλας και λίγο ιστορία μέσα, λίγο και... Μάλιστα, Κωνσταντίνε, ήμουνα και εγώ φοιτητής γεωλογίας, πέρασα και εγώ τα ίδια με σένα. Δεν καταλάβαινα, Χριστό, τι ήθελε να πει ο καθηγητής ή στο συνέδριο που πήγαινα, τίποτα δεν καταλάβαινα. Όμως, όπως είπες και εσύ, είναι μια συνεχής διαδικασία, επανάληψη και ξανά επανάληψη, μια εμπειρία η οποία έρχεται να προστεθεί στην προηγούμενη, η γνώση που έρχεται να προστεθεί στην προηγούμενη, όπως σε όλα τα αντικείμενα, και αυτό μας φέρνει σε αυτό το επίπεδο. Και εγώ υπήρξα φοιτητής σαν και σένα. Πολύ ωραία. Η Μαρία Κακλαμάνη θα ήθελε κάτι να ρωτήσει. Να συγχαρώ πρώτα απ' όλα. Καταπληκτική παρουσίαση. Το λέω εγώ που είμαι τελείως άσχετη με το αντικείμενό σας και που δεν θα ασχολούμαι ποτέ ούτε να διαβάσω, γιατί δεν έχω γνώσεις. Ωστόσο, επειδή μάλλον είστε εξαιρετικός δάσκαλος, το κάνετε πολύ γοητευτικό. Οι φοιτητές μου ξέρουν. Θα ρωτήσω κάτι που δεν ξέρω αν άπτεται και ακριβώς του γεωλογικού έτσι, αντικειμένου. Κολυμπούσα σε μια παραλία στη Μήλο, τη οποία το όνομα δεν το θυμάμαι τώρα, και είχε φουσκάλες που έβγαιναν. Ναι, φυσικά. Ναι, δεν θυμάμαι και εγώ τώρα την παραλία. Τις ένιωθα δηλαδή, τις ένιωθα και στο σώμα και καθώς βουτούσα τις έβλεπα, ήταν λίγο περίεργο. Μήπως είναι στα θειορυχεία, Μαρία, την παραλία. Όχι, στα θειορυχεία δεν βγαίνουν φυσαλίδες, είναι μια άλλη παραλία. Είναι παρόμοιες με αυτές που σας έδειξα προηγουμένως, αυτές εδώ. Ναι, απίστευτο, ναι. Ναι. Βγαίνουν αυτές οι φυσαλίδες και μεταφέρουν και μέταλλα αυτές οι φυσαλίδες. Αυτό που σας έδειξα στο πρώτο slide, που ήταν αυτό το ρευστό έγκλισμα, φανταστείτε λοιπόν αυτό το πράγμα, το οποίο διέφυγε από τα βαθιά στρώματα και έφτασε μέχρι την επιφάνεια και φεύγει στην μέση θάλασσα. Θα μπορούσε δηλαδή αυτό, αν είχε το κατάλληλο χώρο, να συγκεντρωθεί και μέσα στον χρόνο να γίνει μέταλλο. Όχι στη θάλασσα. Όχι στη θάλασσα, έξω.
Όχι, γίνεται. Απλώς κάποια από αυτά τα ρευστά διαφεύγουν και φτάνουν στη θάλασσα. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ποσότητα από αυτό το υλικό που συνεχίζει να, που δημιουργεί μέταλλα, που δημιουργεί μάλλον κοιτάσματα. Τα μέταλλα υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μαρία, πολύ ωραία εμπειρία. Εγώ νομίζω ότι έχω κολυμπήσει παντού στη Μήλο, την οποία Μήλο Βασίλη θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ένα, ας πούμε, ανοιχτό γεωλογικό πάρκο. 100% ναι. Και καταλαβαίνεις, δηλαδή, ακόμη και όπως και εγώ και η Μαρία που είμαστε πολύ εκτός από αυτή τη λογική, καταλαβαίνουμε ότι κάτι συναρπαστικό συμβαίνει εκεί, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή, για εσάς τους γεωλόγους είναι και ένα πεδίο μελέτης και έρευνας. Φανταστείτε ότι εγώ πήγα με τον κύριο Φυτίκα, ο οποίος, δηλαδή οι γνώσεις που πήρα από τα 2-3 field trips που πήγαμε μαζί, 4-5 μέρες κάθε φορά, ήταν εκπληκτικές. Ναι. Σκοπός να πηγαίνεις κάπου με έναν ειδικό και να σου λέει τα συγκεκριμένα θέματα. Βέβαια. Και ήδη υπάρχουν προτάσεις, Βασίλη, να επισκεφθούμε μαζί σου τη Μαρόνια, κάτι το οποίο είναι εύκολο. Και το είναι τόσο κάτι το οποίο είναι λίγο πιο περίπλοκο από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είναι τόσο εύκολο με τους φοιτητές που πάμε. Όχι, περπατούμε σε μία μέρα 17 χιλιόμετρα. Κάπως θα το συμμαζέψουμε. Γιατί, κοιτάξτε όμως, τώρα γίνεται ένας καινούριος δρόμος, ασφαλτοστρώνεται ο δρόμος. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, σίγουρα το οποίο θα αλλοιωθεί εν μέρη. Άμα θα γίνει η ασφαλτόστρωση, τότε θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Ναι. Αλλά η Μαρόνια είναι ανεξάντλητη. Να πω λίγο ότι, συγγνώμη, επειδή παρακολούθησα με τον κύριο Μέλφο όταν κάναμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τα walking, ότι είναι εξαιρετικός και στην παρουσίαση, ας πούμε, στο πεδίο. Και θα είναι πάρα πολύ καλό να το κάνουμε αυτό στη Μαρόνια, γιατί αν δεν μας πάτε εσείς, δεν θα πάμε μόνοι. Γιατί και να πάμε, δεν θα καταλάβουμε και τίποτα. Εκδρομή στη Χασάμπαλη, νομίζω κάπου ήσουν και δεν είχες έρθει. Ναι, στη Χασάμπαλη έλειπα. Είναι μια εμπειρία για όλους μας. Αμέσως θα δώσω το λόγο στη Βιβιάνα. Μπορώ να μιλήσω? Βεβαίως, αμέσως μετά τη Βιβιάνα, κύριε Πυρπηλή, θα ήθελα λίγο να μεταφέρω αυτό που γράφει ο κύριος Στάνος στο chat, ότι οι γεωλόγοι βλέπουμε παντού εποφύσεις, ρήγματα, χημικές συνθέσεις και κολοφάκια και ραχούλες. Μυστεί ότι έχουμε μια πετρία. Γι' αυτό σας αγαπάμε και γι' αυτό σας ακούμε με τόσο μεγάλη. Να είναι καλά, ευχαριστώ. Έτσι ακριβώς. Αυτός είναι ο κόσμος, ο καινούργιος που έρχεται σε εμάς. Παρακαλώ τη Βιβιάνα και αμέσως μετά εσείς, κύριε Πυρπήλη. Έλα, Βιβιάνα μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μια μαγική διαδρομή, δεν το περιμέναμε, αλλά τώρα το έχουμε μπροστά μας, το έχουμε στην καρδιά μας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή το άνοιγμα καρδιάς σας, γιατί δεν είναι, πώς το λένε, μία διάλεξη. Είστε εσείς με όλο αυτό το πράγμα που έχετε συμπυκνώσει. Και ήθελα να παρατηρήσω ότι πραγματικά η γεωλογία είναι η απαρχή, είναι η μήτρα της οποιαδήποτε δημιουργίας πάνω στη Γη. Δηλαδή, αν κάποιος, εγώ ξεκινώντας από το λειτουργήμα της αρχιτεκτονικής, όταν θελήσεις να γεώσεις τα κτίσματά σου, έχεις υποχρέωση να γνωρίσεις τη Γη. Και αυτό το πράγμα με έφερε σε άμεση αναζήτηση και είμαι geology freak κι εγώ, αλλά στο ελεύθερο, το οποίο μου δίνει και περισσότερα δικαιώματα να ονειρεύομαι κάποια πράγματα τα οποία πιθανά επιστημονικά να μην στέκουν. Αλλά ήθελα να πω ότι αυτό που μας δίνει η γεωλογία είναι η εργασία πεδίου. Είναι δηλαδή το βασικότερο πράγμα που μια μαθητεία, ιδίως τεχνικών, τεχνικής κατεύθυνσης, πρέπει να έχει στην καρδιά της, στον πυρήνα της διδασκαλίας. Μάλιστα. Όταν είσαι έξω δηλαδή, τότε καταλαβαίνεις τι είναι αυτά τα οποία μιλάς εντός.
Έτσι είναι, γι' αυτό και παίρνουμε τους φοιτητές μας. Γι' αυτό εγώ τις ζηλεύω, τις εκπαιδευτικές σας εκδρομές. Ναι. Ναι, αλλά είναι και κούραση, έχει πάρα πολλά, αλλά έχει πολύ γνώση, δυσκολίες, όλα όμως αντιμετωπίζονται. Εμείς είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι που μπορούμε να βγαίνουμε και να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε, μία δημοσίευση σε ένα ξένο περιοδικό υποδέχεται αξιολογήσεις από 3-4 reviewers. Αυτοί σου ξεσκίζουν το paper, το ξεσκίζουν, δηλαδή λες από πού μου ήρθε τώρα και εσύ νομίζεις ότι είσαι ο τέλειος και φοβερός και τα έχεις... Έτσι πάμε, γιατί... όμως ψηφίδα. Είναι, ναι, οι ερμηνείες είναι πάρα πολύ περίπλοκες στη γεωλογία. Δεν κάνεις το πείραμα, έχεις τα αποτελέσματα, τα περιγράφεις, κάνεις, λες. Είναι ότι πρέπει να ερμηνεύσεις τη γη και η γη, ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα, ούτε το ένα χιλιοστό, το ένα της χιλής. Ναι, και εγώ απλώς ήθελα να μεταφέρω την εμπειρία μου από τα συνέδρια κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας Οδού όταν ολοκληρώνονταν. Ήμουν από, νομίζω, ίσως και η μοναδική αρχιτεκτόνηση η οποία παρακολουθούσα κάθε συνέδριο που έκανε το ΤΕΕ για την απόδοση ενός κόμβου, ενός έργου. Είτε αυτό ήταν στοά, τούνελ, είτε ήταν κυλαδογέφυρα. Και μιλάμε ότι η χάραξη της Εγνατίας έδειξε μπροστά σε μένα, τουλάχιστον στα μάτια μου, την πολυπλοκότητα και το μεγαλείο του ελληνικού γεωλογικού θαύματος, που έλεγαν, ας πούμε, ότι αν δεν έκαναν το μέσα να 30 μέτρα, υπήρχε αστοχία, γιατί, πώς το λένε, πήδηξαν, ας πούμε, μία γραμμή και πήγανε σε μεγαλύτερη αυτή, και σε αυτό το εκείνο το σημείο, ναι, αστοχία. Ήταν απίστευτο αυτό. Και πραγματικά θεωρώ ότι ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα στους Έλληνες μηχανικούς, οδοποιούς, ήταν αυτό το έργο της Εγνατίας με όλα συνέδρια που έγιναν, στο οποίο οι γεωλόγοι ήταν οι βασικοί ομιλητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ, κυρία Μεταλληνού. Χάρηκα πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω στον κύριο Μαρσέλο και σε κυρίους και κυρίες που μου γράφουν και στο chat, αύριο, μην ανησυχείτε, αύριο η Σοφία μέσα στη μέρα κάποια στιγμή θα σας το στείλει βιντεοσκοπημένο το υλικό, θα το έχετε οπωσδήποτε στα email σας. Παρακαλώ τον κύριο Πυρπίλη και αμέσως μετά ο κύριος Πανούσης και μετά ο κύριος Φωτόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ για τη μαγνητοσκόπηση, ευχαριστούμε. Καλά. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Μ' ακούτε? Σε ακούμε, ναι. Θέλω να συγχαρώ και πάλι, κύριε Μέλφο. Ήταν εξαιρετική η παρουσίασή σας. Σας έχω παρακολουθήσει και στις δύο προηγούμενες. Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω, μια έφυγε η εικόνα τώρα για τις μπουρμπουλήθρες που είπε η προηγούμενη κυρία. Παρόμοιο φαινόμενο υπάρχει στην ΚΟ, στην περιοχή του Κέφαλου. Μάλιστα η παραλία λέγεται Bubble Beach, όπου κολυμπώντας κανείς σε όχι μεγάλο βάθος, 2 μέτρα, βγαίνουν συνεχώς φυσαλίδες. Αυτό σαν πληροφόρηση. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι... Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε την επόμενη για τα Μάρμαρα. Για τα Μάρμαρα. Να είστε καλά. Στο επόμενο πρόγραμμα, θα ευχαριστήσω ο Βασίλης να βρει τον χρόνο να μας μεταδώσει αυτές τις σπουδαίες γνώσεις που έχει. Κύριε Πανούση, παρακαλώ, μετά ο κύριος Φωτόπουλος, μετά νομίζω ότι ζητάει ξανά το λόγο η κυρία Μανάφη και στη συνέχεια η κυρία Βαφιάδη. Κύριε Πανούση, αν θέλετε, είστε εδώ. Το μικρόφωνο πρέπει να ανοίξετε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από Αθήνα. Πραγματικά πολύ όμορφη παρουσίασή σας και αποτελεί πηγή έμπνευσης και εμάς τους φρέσκους απόφοιτους γεωλογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οπότε σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση η οποία σχετίζεται με το Λαύριο και με την περίπτωση της UNESCO που αναφέρατε, την πρόσφατη εργασία που κάνατε. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω σε τι χρονικό πλαίσιο περίπου μια τέτοια διαδικασία μπορεί να εγκριθεί με βάση τα κριτήρια, τα διάφορα κριτήρια που έχετε θέσει για την ανάδειξη της κατά αυτόν τον τρόπο. Και άπαξ και εγκριθεί, η διαχείριση στη συνέχεια θα γίνει από εσάς ή από κάποια επιτροπή της UNESCO, για παράδειγμα. Λοιπόν, πρώτα να σας πω ότι η δημοσίευση
ήταν επιστημονική. Εγώ δεν εμπλέκομαι στην πρόταση στην UNESCO. Απλώς γνωρίζω από τις συνεργασίες μου ότι έχει υποβληθεί αυτή η πρόταση. Είναι σε κρίση αυτή τη στιγμή. Η πρόταση αυτή έχει υποβληθεί από το ΙΓΜΕ και το Δήμο Λαυρεωτικής. Και έχουν συμβάλει πολλοί γεωλόγοι και αφορά μόνο το κομμάτι της γεωλογίας και όχι της μεταλλουργίας, το οποίο είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, όχι της αρχαίας μεταλλευτικής, κυρίως έχουν προταθεί νομίζω κάποιες γεωδιαδρομές. Αλλά δεν έχω πληροφορίες γιατί δεν έχω εμπλακεί στην όλη ιστορία, ούτε ξέρω από ποιον θα γίνει η διαχείριση μετά, αλλά φαντάζομαι ότι θα γίνει από τον Δήμο Λαυρεωτικής. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσύ. Κύριε Φωτόπουλο, παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποιες εξελίξεις ή έχει βρεθεί κάτι καινούριο στο πεδίο των σπάνιων γεών. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει μια προσπάθεια να καταγραφτούν τουλάχιστον στην Ελλάδα τι υπάρχει και πού. Και ίσως αργότερα να γίνει κάποια εκμετάλλευση. Μάλιστα. Οι σπάνιες γης, καταρχήν, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια ομάδα στοιχείων που αυτή τη στιγμή είναι τελείως απαραίτητες για την παραγωγή, για την κατασκευή προϊόντων σύγχρονης τεχνολογίας, όλων των προϊόντων σύγχρονης τεχνολογίας. Εμείς αυτή τη στιγμή που συζητάμε, καταρχήν, καταναλώνουμε σχεδόν το σύνολο του περιοδικού πίνακα. Όμως για οθόνες, για διαδίκτυα, για λάπτοπ, για κινητά τηλέφωνα, χρειαζόμαστε τις σπάνιες γης. Μέχρι πριν από λίγο χρόνια το 90%, αλλά τώρα περίπου το 75-80% των σπανίων γεών εξορίσσονται στην Κίνα. Άρα αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος ψάχνει για σπάνιες γεές. Γιατί άμα δεν έχεις τις σπάνιες γεές, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από αυτά τα οποία έχεις προβλέψει για το άμεσο μέλλον. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο έργο από το ΙΓΜΕ για τα παράλια του Βορείου Αιγαίου, το οποίο όμως δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορούμε να εξορίξουμε σπάνιες γεές. Αυτό όμως που γνωρίζω είναι ότι από τα μεταλλευτικά απόβλητα από τις δύο μεγάλες εταιρείες Βοξίτη στον Παρνασσό έχουν γίνει κάποια προγράμματα, αλλά και έχει προχωρήσει αρκετά η διαδικασία για να βγει κοβάλτιο και κάποιες από τις σπάνιες γεές, και νομίζω ότι σε κάποιο εργαστήριο του εξωτερικού έχει καταφερθεί αυτό σε επίπεδο εργαστηριακό. Άρα λοιπόν για την Ελλάδα τουλάχιστον, αν θα μπορούσαμε να παράγουμε σπάνιες γεές, αυτό θα ήταν από τα μεταλλευτικά απόβλητα από τους Βοξίτες. Δεν κατάλαβα, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Φωτόπουλε, δεν κατάλαβα αν η κυρία Μανάβη θέλει ξανά το λόγο ή απλώς... Όχι, έχουν μείνει τα χεράκια. Έχουν μείνει τα χεράκια, ωραία. Δεν έχει μείνει, το κατέβασα πριν. Σκεφτόμουν αν είναι γνωστό πού είναι γεωλογικά το παλαιότερο μέρος στον πλανήτη μας και το νεότερο μέρος γεωλογικά στον πλανήτη μας. Το νεότερο μέρος πάρα πολύ εύκολα. Πού έγινε η τελευταία, όχι έκρηξη απαραίτητα, αλλά ανάδυση λάβας, σε εκείνο το σημείο, το προηγούμενο δευτερόλεπτο είναι το νεότερο. Στην Ελλάδα ξέρετε που έχουμε την νεότερη απόθεση λάβας, στη Σαντορίνη. Η τελευταία έκρηξη νομίζω ήταν το 1951, η Νέα Καμένη, που έγινε μια σειρά έκρηξεων το 40 τόσο, το 46, 51, αλλά τώρα δεν είναι ακριβής οι χρονολογίες γιατί δεν τις έχω πρόχειρες, αλλά η Νέα Καμένη είναι από εκείνη την εποχή. Οι παλιότεροι, δεν ξέρω, είναι κρατονικές περιοχές. Όλη η Αυστραλία, τα 2/3 της Αφρικής, όλος ο Καναδάς, η Νότια Αμερική, είναι παλιές περιοχές που έχουν πετρώματα, δεν είμαι σίγουρος, 3,5 δισεκατομμυρίων, κάπου τώρα πρόσφατα διάβαζα, 3,5 δισεκατομμυρίων ετών, κάπου εκεί, 4, κοντά στην αρχή των... Αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 4-200 δισεκατομμύρια, κοντά στην αρχή της γέννησης της γης. Αλλά πού ακριβώς δεν θυμάμαι. Η κυρία Βαφιάδη, αν θέλει. Έφη.
μάλλον κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει με τη σύνδεσή της. Ενδεχομένως μέχρι να το ψάξει Έφη, να μεταφέρω Βασίλη την ερώτηση της κυρίας Παναγούλια, αν υπάρχει κάποιο βιβλίο που θα μπορούσε να, είναι, να αποτελέσει εισαγωγή στη γεωλογία, προφανώς για μη γεωλόγους. Για κάποιον που έχει ενδιαφέρον για αυτήν την ναι, ξέρω, ναι, το κατάλαβα. Δεν είναι τόσο. Υπάρχουν βιβλία τα οποία όμως... Κοιτάξτε να δείτε, αν κάποιος δεν παρακολουθήσει έναν δάσκαλο ξανά και ξανά, όπως είπε προηγουμένως ο φίλος μας ο φοιτητής, και να τα ακούσει και να τα ξανακούσει, δεν μπαίνουν. Σήμερα είπαμε τόσα πράγματα. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο ούτε το 10% να αποτυπώσει κάποιος με μία ομιλία. Πρέπει να το ξανακούσει, να το ξανακούσει. Και εγώ, για να σου πω την αλήθεια, όλα αυτά έχω κάνει άπειρες συζητήσεις, ανταλλάξαμε κείμενα, ανταλλάξαμε email με πάρα πολλούς επιστήμονες, γεωλόγους, αρχαιολόγους, για να μπορέσω αυτά τα λίγα που σας είπα να έχουν μία επιστημονική βάση. Υπάρχουν βιβλία, αλλά δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Και στο διαδίκτυο υπάρχουν. Υπάρχει το geology.com που έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Υπάρχουν στο Facebook ολόκληρες σελίδες μια ορυκτά. Αλλά δεν έχω κάτι πρόχειρο. Ο Θεόχρηστος ρωτάει, αγαπητή φίλη, θα μπορούσε να γίνει ένα είδος εισαγωγής. Από μένα? Όχι, όχι, γενικά. Αν, θα μπορούσε, αν σκέφτεσαι ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα είδος εισαγωγής. Ο Θεόφραστος. Α, ο Θεόφραστος, δεν καταλαβαίνω. Ναι. Όχι, γιατί πρέπει κάποιος να έχει ειδικές γνώσεις για να καταλάβει ο Θεόφραστος τι εννοεί. Πάνω στο κείμενό του διαβάζεται ευχάριστα. Μπορεί να το διαβάσει κάποιος. Μιλάει και για διάφορες περιοχές, επίσης οι οποίες περιοχές έχουν να κάνουν με την ερμηνεία τι εννοεί. Πού ήταν αυτό. Δεν ξέρω αν... Ωραία. Το άνοιξα το μικρόφωνο. Ωραία, ωραία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και συγχαρητήρια. Πραγματικά έμαθα πάρα πολύ πολλά πράγματα και με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Σπάζω το κεφάλι μου να θυμηθώ ποιο ήταν το μουσείο ορυκτολογίας που πήγα, κάνοντας μια μικρή εκδρομή από την Καστοριά. Δεν το βρίσκω τώρα πουθενά στο ίντερνετ. Εννοείται, συγγνώμη, γεωλογίας ή παλαιοντολογίας. Ορυκτά θυμάμαι. Υπήρχε στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη, γιατί στην Κοζάνη έχει ένα λαογραφικό ορυκτολογικό μουσείο που έχει ορυκτά. Έχει το λαογραφικό ορυκτολογικό μουσείο. Μέσα στην πόλη της Κοζάνης. Όχι, νομίζω έξω από την Κοζάνη. Γιατί είχα πάρει κτέλ, δηλαδή είχα ξεκινήσει, κάπου το είχα υποκτήσει. Τότε αυτό είναι στην Κοζάνη, που είναι έξω από την Κοζάνη, πώς το λένε το μέρος τώρα μου διαφεύγει, εκεί που είναι το Πανεπιστήμιο. Είχε ενδιαφέρον υλικό, αλλά έχω ξεχάσει. Τώρα θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Εντυπωσιάστηκα από τον πλούτο της Ελλάδας. Πόσες φορές είπατε ότι ορισμένα είναι σπάνια σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Από τα μεταλλεύματα. Πλουσιότατη χώρα. Δεν θα έπρεπε να είναι πλούσιο και το κράτος? Δηλαδή, πού οφείλεται το γεγονός ότι αυτός ο πλούτος δεν αντικατοπτρίζεται και σε βιομηχανίες που θα μπορούσαν να παράγουν στην Ελλάδα? Είναι γνωστό ότι παράγουμε ελάχιστα εμείς. Ναι, σύμφωνοι, ναι. Επίσης είναι πολιτικό το ζήτημα. Οπότε, καταλαβαίνετε, εγώ ανέδειξα έναν πλούτο που υπάρχει. Αυτό είναι θέμα πολιτικών αποφάσεων εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Σίγουρα, σίγουρα όχι σύγχρονο πολιτικό. Δηλαδή, είναι κάτι που πρέπει να χαρακτηρίζει το ελληνικό κράτος. Οι διάφορες εξορίξεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, στο Λαύριο και αλλού, αποδείχθηκε ότι ήταν βλαβερές για το περιβάλλον. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Βέβαια, όταν γινόταν εξορίξεις στο Λαύριο και η μεταλλουργία, δεν υπήρχαν αυτοί οι νόμοι που υπάρχουν σήμερα. Σίγουρα το Λαύριο αυτή τη στιγμή είναι μια από τις πιο από τις περιοχές στην Ελλάδα που έχουν μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εκπληκτικές, δηλαδή τρομακτικές μάλλον επιπτώσεις. Μελέτη που είχε κάνει το ΕΓΜΕ και ιδιαίτερα ο κύριος Δημητριάδης πριν από πολλά χρόνια είχε δείξει τεράστιες ποσότητες μολύβδου στο αίμα των μαθητών.
Βέβαια, από τότε, από τη δεκαετία του 90, έχουν καθαριστεί αρκετές από αυτές τις περιοχές από τα μεταλλευτικά απόβλητα, αλλά θέλει και άλλη προσπάθεια. Σήμερα όμως η νόμη είναι πάρα πολύ αυστηρή. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι εξαιρετικά πάρα πολύ αυστηρή και αυτό κάνει τις εταιρείες να μην θέλουν να έρθουν και τόσο πολύ στην Ευρώπη. Η Ευρώπη κάποια στιγμή είπε ότι δεν θέλουμε μεταλλεία, θα παίρνουμε απ' έξω τα μεταλλά μας. Μετά ήρθε η Κίνα το 2008 και λέει: εγώ τις σπάνιες γης δεν σας τις δίνω, γιατί θέλω να τις έχω, γιατί είναι δικά μου τα προϊόντα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες στάθηκαν μια απειλή. Είναι τα γεωπολιτικά ζητήματα αυτά τεράστια, 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 που δεν χωρούν σε λίγα λεπτά ή λίγη ώρα συζήτηση. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι το θέμα είναι πολιτικό καθαρά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κάτι έβινε, συμπληρώσω κάτι. Φυσικά. Υπάρχει ένα βιβλίο, το ξέχασα να το πω προηγουμένως, που διάβασα φέτος, την Υπογεία. Μάλιστα. Δεν είναι ακριβώς μεταλλευτικό, ούτε γεωλογικό, ωστόσο έχει πάρα πολλές πληροφορίες για τα βάθη της γης και έτσι είναι ένα πάθος του συγγραφέα που τα έκανε ο ίδιος, δηλαδή πήγε σε καταβόθρες, πήγε σε κρυψώνες. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Όχι, δεν το ξέρω. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια βιβλία. Σίγουρα η σπηλαιολογία τώρα, αυτή που κατεβαίνουν στις καταβόθρες, έχω πάρα πολλούς συναδέλφους. Στο πρόγραμμα που κάναμε για το Λαύριο, ένας από αυτούς ήταν σπηλαιολόγος. Για να κατεβεί τα 40 και τα 100 μέτρα πηγάδια στο Λαύριο, έπρεπε να ήταν σπηλαιολόγος, ο Μάρκος Βαξεβανόπουλος, που αυτή τη στιγμή δίνει μια διάλεξη για τα σπήλαια σε άλλη πλατφόρμα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Εγώ δεν μπορώ να κατέβω σε ένα πηγάδι 40 μέτρα. Ο Μάρκος έβαζε το κράνος, τους φακούς, τα σκοινιά, είχε και τους συνεργάτες του. Ο καθένας είναι ειδικός στο αντικείμενο. Θέλω να πω απλώς ότι αυτό το βιβλίο λέει και πράγματα για τα γεωλογικά φαινόμενα. Ναι, σίγουρα. Χωρίς να είναι, ας πούμε, ο κύριος στόχος. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, το λέω και για τους φίλους της πλατφόρμας που είπαν να μάθουν κάποια πράγματα. Το προτείνω, ας πούμε, ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Όλα αυτά είναι πάντοτε χρήσιμα. Ευχαριστούμε. Και κάποιοι φίλοι γράφουν στο chat και δίνουν και link για το περιλήφθον του Θεόφραστου, που μπορεί κανείς προφανώς να το κατεβάσει, για το βιβλίο «Πανγαία» του Σπύρου Παυλίδη. Ναι. Δεν να ελέγξω τώρα. Ο Βασίλης θα ξέρει αυτά. Πάντως, σας ευχαριστούμε, γιατί είναι μια συζήτηση πάρα πολύ ζωηρή. Ήταν μια πραγματικά μαγική βραδιά, ένα αληθινό ταξίδι, ένα διαφορετικό ταξίδι. Η κυρία Μαυροματάκη, να μεταφέρω μια ερώτηση, Βασίλη, πριν κλείσουμε. Έχει, λέει, την εντύπωση πως η αποδόμηση των υλικών κατασκευής και η παρουσίασή τους δίπλα από τα έργα τέχνης θα βοηθούσε σε καλύτερη κατανόηση των επισκεπτών. Δεν ξέρω αν το διαβάζεις στο σχόλιο, Βασίλη. Όχι, δεν έχω το chat μια στιγμή. Ναι. Για παράδειγμα, να υπάρχει το πέτρωμα και η σκόνη που έχει χρησιμοποιηθεί σε τοιχογραφίες. Να μπορεί ο επισκέπτης να αγγίξει και να μυρίσει τα πετρώματα, το κονίαμα της ίδιας σύστασης με το έργο τέχνης. Τι γνώμη έχετε, ναι, γι' αυτό? Βάζει την επιστήμη στην τέχνη, βάζει μάλλον λίγη επιστήμη μέσα στην τέχνη. Ναι, και τη βιωματική κυρίως εκπαίδευση, αυτό το βιωματικό. Αυτό που τα μουσεία στον κόσμο όλο έχουν αρχίσει, προσπαθούν να το βάλουν πλέον σε λειτουργία, δηλαδή βιωματική εκπαίδευση. Σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό όμως, αυτή η έκθεση η οποία διοργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο λιμάνι, είχε αυτό το σκοπό. Μπορεί να μην έπιανε στο πέτρωμα, αλλά ήταν δίπλα το προϊόν και η πρώτη ύλη. Έβλεπες το βοξίτι, έβλεπες και το αλουμίνιο. Αλλά είχε και πάρα πολλές γαίες, πάρα πολλές γαίες. Σίγουρα ότι είναι τέτοιου είδους εκπαίδευση χρειάζεται. Βασίλη μου, μία ερώτηση από τον κύριο Τσούκα, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα οπτικοακουστικής επικοινωνίας. Θα ήθελα να ρωτήσει, με δεδομένη την αγάπη σου και το ενδιαφέρον σου για τη Μαρόνια, αν έχει γίνει κάποια κίνηση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για επίσημη αναγνώριση της περιοχής ως γεώτοπο, όπως έγινε σε άλλα μέρη. Για ποια περιοχή? Για τη Μαρόνια.
Συγγνώμη, δεν βλέπω την ερώτηση. Για τη Μαρόνια. Ρωτάει αν έγινε κάποια κίνηση από το Άπι Θήτα να αναγνωριστεί ως γεώτοπος και επίσημα η Μαρόνια, όπως έγινε σε άλλα μέρη. Αυτό γράφει ο κύριος Τσούκας. Όπως ξέρεις το θέμα δεν το γνωρίζω. Δεν... Νομίζω ότι κόλλησε ο Βασίλης, παιδιά, ή εγώ έχω κολλήσει. Ναι, κόλλησε. Νομίζω ότι λίγο κόλλησε, ναι. Κύριε Τσούκα, θα επανέλθει, φαντάζομαι. Ναι, τον πέταξε έξω. Παιδιά, συμβαίνουν αυτά. Μισό λεπτάκι λίγο να του δώσουμε να ξανασυνδεθεί. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα γράψατε όλοι στο chat και η συζήτηση έτσι μεταξύ σας και τα σχόλιά σας. Ναι, παρέλειψε και μία ερώτηση από τον κύριο Ευάγγελο... Ανθετόπουλος. Ναι. Μισό λεπτό λίγο να περιμένουμε τον Βασίλη να... συνδεθεί. Εμένα με ακούτε? Ναι. Πώς το μου λίγο. Κανονικά. Σ' ακούμε, Εύη. Κανονικά. Σας ευχαριστώ. Μισό λεπτάκι λίγο, φίλοι μας. Υπονεύει. Ναι. Με ενημέρωσε ο Βασίλης ότι έχει πέσει το Zoom στη δική του σύνδεση. Προσπαθεί να ξανασυνδεθεί. Το καταλάβαμε. Σιγά σιγά μπορείς να κάνεις μια αποφώνηση και αν τα καταφέρει ο Βασίλης μέχρι να κλείσεις για να αποχαιρετήσει. Ναι. Ο Βασίλης είναι, γιατί έχω ένα τηλέφωνο, είναι απίστευτο. Επικοινωνούμε μέσω Zoom κινητών σταθερών. Εντάξει, παιδιά, είναι λίγο τρόπο αυτό που ζούμε, αλλά... Είναι και ένας τρόπος για να είμαστε σε επαφή. Μπράβο και σε σένα όμως, Εύη, για όλο αυτό. Ήθελα να σας το έγραφα και στο Messenger, το λέω και δημοσίως. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό που κάνεις. Κάνουμε και... μια προσπάθεια έτσι αρκετά μεγάλη και συστηματική. Πολύ μεγάλη. Σήμερα είδα κάποια στιγμή, ήμασταν 297 άτομα μέσα. Ναι, έχουμε και περισσότερους έχουμε φύγει. Μπράβο, μπράβο. Λιγότερους. Είναι, απλώς προσπαθούμε να έχουμε έτσι έναν συνδυασμό μιλητών και γνωστικών πεδίων. Με τον Βασίλη βέβαια έχουμε συνεργασία εδώ και πάνω από 2 χρόνια. Το ξέρουμε το Θεσσαλονίκη Walking Tour, ότι είναι εκπληκτικός άνθρωπος. Ήθελα να πω μόνο ότι δεν είναι που αγαπάει και τη Μαρόνια ως γεωλογικό τόπο. Πρόσφατα είχαμε πάρει με τους φοιτητές του, το είχαμε διαβάσει τον Οκτώβριο και είχε βρει και ένα αρχαιολογικό έβριμα έφερε στο φως από τη Μαρόνια. Α, ναι, φοβερά, το έκανε και... Που το είχε περάσει και η εφημερίδα της Μαρόνια. Ναι. Δηλαδή το βλέπεις... Φοβερά, ακριβώς. Και το βρήκε επιγραφή. Χαίρομαι που τον παρακολουθώ, χαίρομαι για αυτά που κάνει. Σέβη και θα τα πούμε. Καλό βράδυ σε όλους, με υγεία. Καλό βράδυ. Γεια σου. Λάζαρα, έχουμε κάποιοι καινούργια από τον Βασίλη. Λοιπόν, Εύη. Ναι. Εύη, με έχει ενημερώσει ότι έχει πέσει το ίντερνετ, οπότε πρέπει να αποφωνήσουμε. Ναι. Δεν θα τα καταφέρουμε. Έχει πέσει το ίντερνετ, όχι μόνο το Zoom. Για κάποιους που έχουν ίσως και δεν απαντήσεις μέσω email, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήσασταν εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λυπάμαι πάρα πολύ που ο Βασίλης δεν είναι εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον. Αλλά τι να κάνουμε, έπεσε και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Ευχαριστούμε και εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έδειξε το βράδυ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα υπάρξει ενημέρωση για επόμενη ομιλία? Θα πρέπει, αν θέλετε, στείλτε μας ένα email να γραφτείτε στις ενημερώσεις μας, να τα παίρνετε όλα εγκαίρως.
Δηλαδή στείλτε ένα email στο info@thessalonikiwalkingtours.com. Θα λαμβάνετε έγκαιρα ενημέρωση. Σίγουρα θα υπάρξει. Θα κάνουμε τα μάρμαρα στο αμέσως επόμενο πρόγραμμα. Αλλά αν θέλετε, στείλτε μας ένα email για να με ενημερώνεστε έγκαιρα και να κάνετε την κράτησή σας. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε το mail. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ, αγαπημένοι φίλοι. Κλείνω την τηλεδιάσκεψη για όλους. Να είστε καλά.